Ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καθίσουμε. Κυρία Ειδίνη, θα τιμήσω το Πρόεδρο μας με να έρθει η κυρία Κολόνια. Ομόφωνα, ομόφωνα. Ορίστε για την απαρτία, κυρία Ειδίνη. Θες βοήθεια? Καλησπέρα σας, συνάδελφοι. Στη σημερινή συνεδρίαση παρίστανται ο κύριος Γκόνης, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Κονταξής, η κυρία Κοντοπούλου, η κυρία Αγκιώκα, ο κύριος Σιδέρης, η κυρία Πετσατώδη, η κυρία Σταθουλοπούλου, η κυρία Δημητρίου, η κυρία Ψήλα, ο κύριος Μπουσταντζόγλου, ο κύριος Γιώτσας, ο κύριος Τσιαμπάς, ο κύριος Ζορμπάς, ο κύριος Μιλωνάκης, ο κύριος Μουστόγιαννης, ο κύριος Γκυζιώτης, Αηδίνη, ο πρόεδρος, ο κύριος Βλάχος, νομίμως κληθείς παρίσταται και ο δήμαρχος. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, μισό λεπτό. Μπορεί να την πεις την ανακοίνωση, την έχεις. Καλησπέρα σας. Δεν την έχω τώρα μπροστά μου, αλλά... Καλά, αφού ξέρεις η ημερομηνία και τι θα γίνει... Ναι, αυτή την Κυριακή, στο κλειστό της Νότου, 5 με 7, για πρώτη φορά στην Αγία Παρασκευή, η Ολυμπιάδα Σάλας, 5x5, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Δήμο μας και κάποιους άλλους φορείς, διοργανώνει φιλικό αγώνα, είναι το πρώτο... Η πρώτη εμφάνιση, handball, στην Αγία Παρασκευή. Και ωραία. Είμαστε όλοι καλεσμένοι. Ωραία. Και αυτό. Καλό θα ήταν να τιμήσουμε την παρουσία μας 5 η ώρα στο κλειστό της Νότου. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 38... Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, έχω σηκώσει το χέρι μου. Ναι, αλλά πρέπει να ανακοινώσω την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να κάνω μία δήλωση πριν την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν δηλώσεις σε αυτό το συμβούλιο, στο τρίτο. Θα ήθελα να κάνω μία δήλωση πριν από το σημερινό συμβούλιο. Σας λέω ότι δεν μπορείτε να κάνετε δήλωση σε αυτό το συμβούλιο. Δεν προβλέπετε από τον κώδικα αυτό που απολύτως, λέτε. Απολύτως. Μου αφαιρείτε το λόγο. Όχι, δεν σας αφαιρώ το λόγο. Δηλώσεις και ερωτήσεις θα γίνουν στο τρίτο. Πώς θα ήταν ανακοίνωση, κυρία Δημητρίου, Πρόεδρε? Αυτή ήταν μια ανακοίνωση εντός αθλητικού οργανισμού. Ποιο νόμο που δεν υπάρχει για τον επόμενο σύμβουλο? Αυτό ήταν μια ανακοίνωση για ένα αθλητικό οργανισμό. Το συμβούλιο. Μισό λεπτό. Κατά την εκτίμηση τη κυρία Δημητρίου, έκανε μια ανακοίνωση. Μισό λεπτό. Και εγώ θέλω να κάνω μια ανακοίνωση κατά την εκτίμηση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να ανακοινώσω το συμβούλιο και μετά, αν είναι για κάτι τόσο επίγον, να το κάνω. Πάντως, στο Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού δεν προβλέπονται ερωτήσεις και δηλώσεις. Είναι πάγιο, είναι από τον κώδικα, γίνεται πάντα και μάλιστα αφήστε με να ανακοινώσω καταρχήν τα δύο συμβούλια. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3852 του 10,
Έχουμε κληθεί σε τακτική συνεδρία του σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 7-12 του, ώρα 3:30. Έχουμε λοιπόν ένα συμβούλιο που αφορά το τεχνικό πρόγραμμα και έχουμε και το συμβούλιο του προπολογισμού. Συνήθως πάει για τακτική και αυτό γίνεται σε όλα τα συμβούλια του προπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Συζητούνται μαζί γιατί είναι και αλληλένδετα και ψηφίζονται χωριστά από τον νόμο. Και πάντα το Προεδρείο δίνει διπλάσιο χρόνο ούτως ώστε να καλυφθούν και τα δύο θέματα που αφορά το Συμβούλιο μαζί. Τώρα, δεν προβλέπεται δηλώσεις και ερωτήσεις. Όμως, η κυρία Πετσατό θέλει να κάνει μια δήλωση αν το σώμα συμφωνεί, χωρίς όμως αυτό να ανοίξει και να κάνουμε όλοι δηλώσεις, να κάνει η κυρία Πετσατώδη τη δήλωση. Ορίστε, κυρία Πετσατώδη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα χρειαστώ ακριβώς 6 λεπτά. Θα διαβάσω την επιστολή που έχω ετοιμάσει προκειμένου να μην πλατιάσω. Με την παρούσα επιστολή δηλώνω ότι αποχωρώ για πολιτικούς λόγους από την παράταξη της συμπολίτευσης Νίκη των Πολιτών Αγίας Παρασκευής και παραμένω στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Καθώς τα σοβαρά πολιτικά ζητήματα που έθεσα με την ανοιχτή επιστολή μου προς τον Δήμαρχο στις 24 Ιουλίου παραμένουν ακόμα αναπάντητα και η Δημοτική Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί ακριβώς με τον τρόπο που στυλίτευσα, τα γεγονότα, οι πρακτικές και κυρίως ο προσανατολισμός των ολίγων που καθορίζουν την τύχη της πόλης μας με οδηγούν σήμερα να διαχωρίσω τη θέση μου από όσα συμβαίνουν εντός των τυχών του Δημαρχείου. Το 2014 εντάχθηκα στην ομάδα της Νίκης, πρόθυμη να αγωνιστώ στη βάση των αρχών της παράταξης, συντασσόμενη σε ένα όραμα κοινό για μια πόλη ανθεκτική, βιώσιμη και εξωστρεφή και μια δημοτική αρχή, δημοκρατική, αλληλέγγυα, ειλικρινή και διαφανή. Ο Δήμαρχος μου έκανε 2 φορές την τιμή να μου εμπιστευτεί τις αρμοδιότητες της Δημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης και της Προεδρίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Επί 3 χρόνια εκπλήρωσα με περισσή προσήλωση και αυταπάρνηση τα καθήκοντά μου, συμβάλλοντας σε έργα και δράσεις που υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν και στη διευθέτηση ζητημάτων κρίσιμων για την εξέλιξη της πόλης μας. Χωρίς έπαρση και χωρίς διάθεση αυτοπροβολής. Κυρίως όμως δεν έχασα ποτέ το πολιτικό μου κριτήριο και το θάρρος να εκφράζω τη γνώμη μου, έχοντας απόλυτη επίγνωση των συνεπειών των λόγων και των πράξεών μου. Έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι πως τιμώ την εντολή των συμπολιτών μου να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πόλης από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου. Στην πορεία των 3 ετών μας δόθηκε η ευκαιρία να δώσουμε διέξοδο σε προβλήματα που χρόνια ταλαιπωρούν την πόλη μας και να κάνουμε τομές. Τομές όμως δεν έγιναν γιατί ο επικεφαλής και οι έμπιστοί του νόσησαν από τις περισσότερες χρόνιες ασθένειες της αυτοδιοίκησης. Ατολμία στη λήψη αποφάσεων για σοβαρά ζητήματα, υποσχεσιολογία, αναβλητικότητα, απουσία συντονισμού, σολομόντιες λύσεις, εξυπηρέτηση μικροσυμφερόντων, αυθαιρεσίες κάθε λογής, αποθέωση του αυτονόητου, διαχειριστική αντίληψη χωρίς αναπτυξιακό όραμα. Κύρια γνωρίσματα δε της πολιτικής τους, η απουσία πνεύματος συνένεσης, η έλλειψη στοιχειώδους δημοκρατίας, η απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χλεβασμός ακόμα και ο εκφοβισμός απέναντι σε όποιον διαφωνεί. Θεωρώ σημαντικό να σταθώ σήμερα σε 2 σημεία. Την ψήφιση της απόκτησης της Βίλα Σιόλα και την ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, υπενθυμίζω ότι η πρόταση για τη χρηματοδότηση και αξιοποίηση της Βίλα Σιόλα που υπερψηφίστηκε ήταν ακριβώς αυτή που από κοινού με τον Γιάννη Σιδέρη, αντιδήμαρχο, καταθέσαμε και ήταν η ίδια που αποτέλεσε την αφορμή για την αποπομπή μου. Δεν αναρωτιέμαι πια αν η διαφωνία μου για την προχειρότητα και την επιπολαιότητα με την οποία οι επίλεκτοι χειρίζονταν το θέμα ήρθε σε σύγκρουση με τις προσωπικές τους ατζέντες και δικά τους κομπρεμί. Το περιβάλλον του Δημάρχου εκτέθηκε μόνο του απόλυτα μέσα από τα αναρτημένα στη διάβια κείμενα κατά συκοφάντησής μου και μέσα από τα κατά παραγγελία έντυπα λιβελογραφήματα. Εξακολουθούν να εκτίθενται μέχρι και σήμερα σε πολίτες, συναδέλφους δημοτικού συμβούλους και εργαζόμενους στον Δήμο, συνεχίζοντας με περισσή προσήλωση και επιμέλεια την προσπάθεια σπήλωσής μου, στέλνοντας ακόμα και ειδοποιήσεις σε ανθρώπους που τολμούν να με προσεγγίσουν. Δημοσίως τηρούν σιγή νυχθείως.
Το θέμα δεν είναι προσωπικό, είναι βαθιά πολιτικό. Καταδεικνύει το ήθος και τον χαρακτήρα ανθρώπων στους οποίους εμπιστευτήκαμε την τύχη του τόπου μας. Σήμερα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός. Προκειμένου να ενημερωθώ εγκαίρως, ήμουν παρούσα στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 14 Νοεμβρίου. Προς μεγάλη μου απογοήτευση, διαπίστωσα την ανεπάρκεια των εισηχούντων να καταθέσουν μια πρόταση ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Περιορίστηκαν σε υποσχέσεις και οριστολογίες, έχοντας αφαιρέσει κωδικούς έργων κρίσιμους για την πόλη, παρουσιάζοντας αδικαιολόγητα αυξημένους ίδιους πόρους χρηματοδότησης του τεχνικού προγράμματος, με προχειρότητα και λάθη. Σχέδιο προϋπολογισμού λάβαμε μόλις πριν 6 μέρες, καθώς τον Δήμο αναζητούσαν 1,2 εκατομμύρια ευρώ που έλειπαν για να ισοσκελιστεί. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως να τα συζητήσουμε διεξοδικά όλα αυτά κατά τη σημερινή συνεδρίαση και όχι μόνο. Έχω πια χάσει κάθε εμπιστοσύνη και για τον λόγο αυτό δεν μπορώ να στηρίζω τις επιλογές τους. Η ατζέντα της Δημοτικής Αρχής είναι από καιρό διαμορφωμένη και προχωρούν χωρίς εμάς. Δεν είμαι καν σίγουρη ότι χρειάζονται πια τη στήριξή μας, καθώς έχουν ήδη θεμελιώσει τα κατάλληλα στηρίγματα. Ίσως γι' αυτό δεν αναρωτήθηκαν ποτέ γιατί απομακρύνονται οι άνθρωποι τους εδώ και 1,5 χρόνο. Ίσως γι' αυτό ο Δήμαρχος δεν έκανε απολύτως τίποτα τους τελευταίους μήνες για να διαφυλάξει ως όφιλε την ενότητα της παράταξης. Κλείνοντας, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα συνεχίσω από τη θέση της ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου να εκφράζω δημόσια τις θέσεις μου, να υπερασπίζομαι το συμφέρον της πόλης μας, να καταθέτω προτάσεις για λύσεις και δράσεις όπου μπορώ να φανώ χρήσιμη με την εμπειρία και τις γνώσεις μου και με παρησία θα ασκώ κριτική σε ό,τι εκφεύγει της ηθικής και χρηστής διαχείρισης και σε ό,τι βυθίζει την πόλη μας στη μιζέρια και τη μετριότητα. Η φάση περισυλλογής για εμένα τελείωσε. Δεν θα συμβάλλω περαιτέρω στην απογοήτευση των συμπολιτών μου και στην απαξίωση της πολιτικής. Είναι υποχρέωσή μας να αντιληφθούμε τον ρόλο και την ευθύνη μας και να αγωνιστούμε μαζικά για το μέλλον που μας αξίζει. Σας ευχαριστώ. Προσθέτει ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο κύριος Λογοθέτης. Θα το καταθέσω στα πρακτικά. Δεν μπορούσα προηγούμενος να κάνω. Έχει προσέλθει. Από την αρχή του... Έχει προσέλθει λοιπόν από την αρχή του Συμβουλίου ο κύριος Λογοθέτης, ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο κύριος Λέκας. Και μόλις προσήλθε ο κύριος Παπαμιχαήλ. Πρώτο θέμα μοναδικό, είπαμε, συζητάμε τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό. Έγκριση λοιπόν τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικότητας 2018. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαστε σήμερα στην κορυφαία ίσως συνεδρίαση ετησίως του Δημοτικού Συμβουλίου, στην συνεδρίαση όπου η Δημοτική Αρχή εισηγείται το τεχνικό της πρόγραμμα. Και τον προϋπολογισμό της, ένα σχέδιο που είναι πολυσέλιδο, είναι με οικονομικά στοιχεία που καμιά φορά εμποδίζουν το μέσο όρο των Δημοτικών Συμβούλων να αντιληφθούν όλα τα μεγέθη όσον αφορά την πυκνότητα αυτών των σελίδων όλων που βλέπετε εδώ. Και θέλω να σημειώσω ότι το τεχνικό πρόγραμμα αυτό παρουσιάστηκε και στην Επιτροπή Διαβούλευσης και κουβεντιάστηκε, όπως παρουσιάστηκε και έγινε πρόσκληση σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να έρθουν για την παρουσίασή του, ώστε να υπάρξουν και πιθανόν εντοπίσεις προβλημάτων και σοβαρών θεμάτων έργων που μπορεί να μην είναι μέσα ή που μπορεί να είναι προβληματικά. Σε αυτήν την συνεδρίαση ήρθε ο Κώστας ο Κριτικίδης. Νομίζω ότι ακούσαμε καλά λόγια, αρκετά καλά λόγια, και
ειδοποίησε ο Μουστόγιαννης ο Αλέξης ότι δεν θα μπορέσει να έρθει. Δεν είχαμε άλλη παρουσία. Θέλω με ευχαρίστηση να πω ότι χτες που κάναμε μια μεγάλη κουβέντα για τους ελεύθερους χώρους και μια ενημέρωση λεπτομερή από την Αλεξάνδρα την Παλαμάρη, ήταν στην ενημέρωση αυτή ο Βασίλης ο Γιαννακόπουλος, ο Βασίλης ο Ζορμπάς και ο Ανδρέας ο Κιζιώτης, και πραγματικά εκτός από τον εμένα τον αντιδήμαρχο και το Δημήτρη τον Κονταξή και τον Γεράσιμο τον Βλάχο, και έγινε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ενημέρωση για το κάθε ένα ελεύθερο σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά ή δεσμευμένο χώρο. Λοιπόν, έχω στείλει από το μεσημέρι κάποιους άξονες, όπως κάνω κάθε χρονιά. Θα πω μερικά πράγματα περισσότερα και στη βάση να ξεκινήσουμε ξεκινώντας έτσι. Να πω μερικές λέξεις στην αρχή, μερικές προτάσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση στη δύσκολη περίοδο της πολύπλευρης διευκρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα έχει κληθεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής κάτω από αντίξωες μνημονιακές συνθήκες, με μεγάλη μείωση πόρων, με έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και με τους αυστηρούς περιορισμούς που υπάρχουν στις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής καλούμαστε να καλύψουμε ανάγκες σε βασικές υποδομές αντιπλημμυρικών έργων για την πλήρη θωράκιση της πόλης από ακραίες φυσικές ασύμμετρες καταστάσεις, αλλά και άλλων έργων υποδομής, καθώς και να αποκτήσουμε σύγχρονες κτηριακές υποδομές που θα βοηθήσουν να διαμορφωθεί η ταυτότητα της πόλης, θα εξυπηρετήσουν τους κατοίκους της, ικανοποιώντας βασικές ανάγκες υψηλού επίπεδου αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως και σχολικές κτηριακές μονάδες που θα καλύψουν τις ανάγκες σχολικής στέγης της πόλης. Τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν υπάρχει ορθολογικός σχεδιασμός και αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης με υποβολή ώριμων προτάσεων. Στο Δήμο μας όλα αυτά έχουν γίνει στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού που εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα με αριθμό 25 του 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από δημόσια διαβούλευση. Απαραίτητα επίσης στοιχεία είναι οι διεκδικήσεις, η εργατικότητα και αφοσίωση στο σκοπό και βέβαια η χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Σε αυτήν την πολυεπίπεδη προσπάθεια που γίνεται, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στους άξονες. Δεν είναι ακριβώς αυτή η σειρά που θα τα δείξουμε, η σειρά που έχω βάλει εδώ, αλλά θα πάμε με τη σειρά που είναι στον προτζέκτορα. Ξεκινάμε λοιπόν με την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Εδώ έχουμε την κατασκευή αγωγών ομβρίων στο Κοντόπευκο και στην Περιαχή Τσακού και κάποιων λίγων οδών στα Πευκάκια, καθώς και όπως ξέρετε στην οδό Παπανδρέου και Αγίων Αναργύρων έχει περιωθεί το 40% του έργου, εκτιμάει η τεχνική υπηρεσία. Είναι εδώ και ο Αργύρης ο Μαυρομάς και ο Διευθυντής ο Σπύρος ο Μπουρδάρας για πιθανές ερωτήσεις. Εντάχθηκε στα εκτελεστία έργα η κατασκευή αγωγού ομβρίων στην περιοχή Πευκακίων, ένα άλλο πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα αγωγών ομβρίων στα εκτελεστία έργα της περιφέρειας, αν δεν κάνω λάθος ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώνεται η μελέτη ομβρίων για την περιοχή του Αηγιάννη, και όταν λέμε περιοχή του Αηγιάννη εννοούμε όλο το κομμάτι που πιάνει την Νεαπόλεως και τον Αγιάννη-Αγιάννη, τις οδούς με τεχνικό σύμβουλο, και επίσης προβλέπονται τις πληρωματικές επεκτάσεις του υπάρχοντος δικτύου αγωγών ομβρίων. Όσον αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση, συνεχίζουμε στην επόμενη διαφάνεια, αν θέλεις Αποστόλη. Εδώ είναι ένα διάγραμμα κάλυψης ομβρίων. Πρέπει να μεγαλώσει για να γίνει αντιληπτό τι λέμε. Υπάρχουν διαφορετικοί χρωματισμοί για τα υπάρχοντα, για τα εκτελεστέντα. Πεντέλη Χίου Ολυμπίας για αυτά που εκτελούνται τώρα και το σχέδιο για τα Πευκάκια. Θεωρούμε ότι έτσι πάμε σε μία αρκετά καλή κάλυψη, ξεπερνώντας το 13-14-15% που ήταν μέχρι τις μέρες που αναλάβαμε εμείς την Δημοτική Αρχή, και θα πλησιάσουμε δεν ξέρω πόσο %, οπωσδήποτε θα ξεπεράσουμε το 25-30%. Συνέχισε αν θέλεις Απόστολε.
αναβάθμιση κοινόχρηστων και κοινοφιλών χώρων και δημιουργία νέων, θα έλεγα εγώ. Εδώ λοιπόν έχουμε ασφαλτοστώσεις εκτεταμένες του οδικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 1,340 με 24%, ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου 1,372, ολοκλήρωση των διανοίξεων των οδών στην περιοχή των Πευκακίων μέσω του ήδη δημοπρατημένου έργου χρηματοδοτούμενου από την περιφέρεια του 1 εκατομμυρίου, ευρείας κλίμακας ανακατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων, αυτό είναι το έργο που προβλέπουμε για τα επόμενα 2 χρόνια, 850.000 ευρώ με 24% ΦΠΑ, ένα έργο που θα μας επιτρέπει να και το ξεκινάμε σύντομα τις διαδικασίες πριν ολοκληρωθεί το τελευταίο, ώστε να είμαστε έτοιμοι έγκαιρα να υπογράψουμε. Εννοείται ότι δεν θα υπογραφεί πριν ολοκληρωθεί το καινούριο. Ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους, γνωρίζετε ότι έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάπλαση της οδού Αιγαίου Πελάγους με προϋπολογισμό 1.300.000 που θα διεκδικήσουμε και από το Πράσινο Ταμείο. Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και της Ευεργέτου του Γιαβάση, ξέρετε την σύνταξη μελέτης εγκρίσης και προβλεπόμενη δημοπράτηση τον Μάιο του 2018. Συνεχίζουμε με την ανάπλαση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων, ανάπλαση της πλατείας του Αγιάννη, προχωράμε το σχέδιο για την ανάπλαση της πλατείας του Αγιάννη, τη συντηρήσεις των παιδικών χαρών, όπου έχουμε ουσιαστικά ολοκληρώσει και την πιστοποίηση και τις συντηρήσεις με κάποιες ελλείψεις που υπάρχουν σε παιχνίδια, συντηρήσεις σχολείων, κατασκευή άβλιων χώρων σχολείων, που είναι ένα μεγάλο project όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τα λειτουργικά τους που φτάνει σε πολύ ψηλό νούμερο, και την ανάπλαση σε πλατεία Σιλιάκη που προβλέπουμε να την κάνουμε το 2018. Απόστολε. Ασφαλτοστρώσεις με το διάγραμμα κάλυψης και αυτών που προβλέπεται και αυτών που ξεκινάνε σύντομα, καθολικές ασφαλτοστρώσεις, και αυτών που θα γίνουν με την καινούργια εργολαβία. Ένα πολύ μεγάλη κάλυψη στην πόλη. Συνέχισε, Αποστολέ. Εδώ βλέπετε την αρχιτεκτονική αποτύπωση της ανάπλασης της Αιγαίου Πελάγους. Είναι προφανές ότι για εμάς όλους αυτά δεν είναι εξαιρετικά σαφή σε αυτό το μικρό σχέδιο, αλλά είναι μια σπουδαία δουλειά που έχει κάνει η τεχνική υπηρεσία και οφείλω να την ευχαριστήσω και για το προηγούμενο και για αυτό εδώ το έργο, όπως και μια ολόκληρη δουλειά που γίνεται, το Δημαρχείο που βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο. Συνεχίζουμε. Το μοιάζει με το διπλή προσπέραση. Σαν το διπλή προσπέραση. Ναι. Ακριβώς το εξώφυλλο, έτσι. Έχει συνέχιση, Απόστολε. Λεπτομέρειες της ανάπλασης. Στη γωνία Κοντοπούλου Ναυπλίου, εξοχές. Αυτή είναι η μελέτη. Ναι, αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της μελέτης. Ναι. Συνέχισε, Απόστολε. Κεντρική πλατεία, με αυτές τις λεπτομέρειες που γνωρίζετε, που έχουμε πει με την αντιδρόμηση του μικρού δρόμου μπροστά, μικρή, την στενού διαστάσεων συγκεκριμένων για να περνάει το όχημα τροφοδοσίας μόνο, από την οδό Στρατηγού Τόμπρα. Πάμε, Απόστολε. Λεπτομέρειες επίσης εδώ, αρχιτεκτονική αποτύπωση, ανάπλασης. Μπορούν να γίνουν ερωτήσεις για αυτά στους μηχανικούς. Συνέχισε, Απόστολε. Το Δημαρχείο που βρίσκεται σε προχωρημένη φάση υπογραφών για την δημοπράτησή του. Βλέπετε το αρχιτεκτονικό βραβείο. Λοιπόν, δημιουργία νέων κτηριακών υποδομών είναι η κατασκευή του Δημαρχιακού Μεγάρου, ένα μεγάλο όνειρο της πόλης που θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντός του 2018 και ίσως και σύντομα θα υπάρχει δημοπράτηση. Την αγορά και αξιοποίηση κτήματος και βίλας όλα, το οποίο βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο και αυτό για να γίνουν τα συμβόλαια. Εχθές πρέπει να σας πω ότι έγινε μια πετυχημένη συνεδρίαση της Επιτροπής με την παρουσία όλων των μελών πλην του εκπροσώπου του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, λόγω του ότι γιόρταζε, και έγινε και μια πραγματικά ενδιαφέρουσα κουβέντα, παρουσία και των δύο δημοτικών συμβούλων που έχουν εκλεγεί, του Κρητικίδη και του Χατζιανδρέου.
Η κατασκευή του πρώτου ΕΠΑΛ, ένα έργο που έχει σταματήσει και ξέρετε ότι προχωράει πάρα πολύ καλά και είναι σαφές ότι θα τελειώσει εντός του 18, τον Απρίλιο-Μάιο του 18, με την δημιουργία και χώρου αμφιθεάτρου θεάτρου από τις κτηριακές υποδομές. Μισό λεπτό γύρνα πει, λίγο σε παρακαλώ. Η κατασκευή του βρεμονιακού σταθμού στην οδό Αγίου Βασιλείου στο 328 οικοδομικό τετράγωνο, η κατασκευή του 14ου νηπιαγωγείου, η δημιουργία αθλητικού κέντρου στα Πευκάκια όπου υπάρχει μια διεκδίκηση από την περιφέρεια για να γίνει και θα τα ενημερώσουμε όλα αυτά όπως και έχω ραντεβού και με το Σύλλογο, η ανάπλαση του αθλητικού και πολιτιστικού πάρκου Σταύρος Κότσης που μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ των όρων δόμησης θα προχωρήσουμε στην δημιουργία σχεδίου είτε από την τεχνική υπηρεσία και βεβαίως η ανάπλαση του νεκροταφείου, ένα έργο που συνεχίζεται ήδη, έχει ξεκινήσει και θα γίνει σύντομα. Εντός του 18 θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τουλάχιστον την κατασκευή του ναού και των υπόλοιπων κτηρίων που χρειάζονται. Απόστολε. Εδώ βεβαίως είναι η Βίλα Ιόλα με τα ωραία γκράφιτι. Πάμε. Ναι, το λέω. Κατασκευή του βρεφονδιακού σταθμού, το σχέδιο της οδού Αγίου Βασιλείου στο 328. Άλλες κατόψεις. Αναφέρομαι στις... ένας από τους άξονες που δουλεύουμε είναι συμμετοχικές διαδικασίες. Γνωρίζετε ότι ξεκίνησε με ευθύνη της προηγούμενης Αντιδημαρχίας Παιδείας Τεχνικών Υπηρεσιών η εφαρμογή συμμετοχικού σχεδιασμού σε σχολεία στο 7ο Δημοτικό και τον Υπηαγωγείο και συνεχίζεται σήμερα στο 2ο Γυμνάσιο, στο 2ο Δημοτικό και στον Υπηαγωγείο. Θέλουμε να κάνουμε πιλωτική εφαρμογή συμμετοχικού προϋπολογισμού στην περιοχή του Τσακού. Αυτό θα το εξηγήσω λιγάκι γιατί είναι ένα πειραματικό πιλωτικό πρόγραμμα που καλό είναι να το συνδιαμορφώσουμε όλοι και να μπορέσουμε να πείσουμε τους κατοίκους να συμμετάσχουν για να φανεί η δυναμική του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Έτσι. Είναι προφανές ότι είναι 150.000 ευρώ που είναι ένα ποσό. Η γνώμη μου είναι ότι περισσότερο είναι μια προσπάθεια να πετύχει η κινητοποίηση των κατοίκων και το να μάθουν να κουβεντιάζουν οι ίδιοι για το θέμα το συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο σε πρώτη φάση. Αν πετύχει βεβαίως μπορεί να αυξήσει κανείς ποσά και να σκεφτεί και άλλες περιοχές. Είναι ας πούμε μια επιλογή που έχει να κάνει και ορίσαμε τον Τζακό έτσι ως ένα σημείο που έχει υποβαθμισμένες περιοχές, όχι πως δεν υπάρχουν και σε όλη την πόλη. Συνεχίσαμε τον θεσμό των συνελεύσεων γειτονιάς και βεβαίως θεωρούμε ότι στη συμμετοχή αυτή που επιδιώκουμε είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή των φορέων στη διοργάνωση όλων των πολιτιστικών δρόμενων της πόλης και ήδη αυτό φαίνεται, αποτυπώνεται και στο πρόγραμμα, έχω πει να το μοιράσει η Αγγελική το τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, ξεκίνησε ήδη από το περασμένο Σαββατοκύριακο με τους κορύβαντες και συνεχίζεται από αυτό το Σάββατο με τη συμμετοχή όλων των συλλόγων σχεδόν καθημερινά, πέραν των εκδηλώσεων που θα κάνουν τα νομικά πρόσωπα, η χοροδία, η φιλαρμονική, η συναυλία του Σαββάτου κλπ. Συνέχισε, Απόστολε. Τέλειωσε. Εδώ έχω προσθέσει, γιατί αυτά μέχρι εδώ ας πούμε ήταν ότι μπόρεσε να αποτυπωθεί έτσι και να ευχαριστήσω πολύ τα παιδιά της τεχνικής που το δούλεψαν. Εκείνο που πρέπει να συμπληρωματικά να πω είναι η σύγχρονη αντιμετώπιση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Έτσι γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχει σχέδιο απόκτησης γης για τη δημιουργία και λειτουργία πράσινου σημείου και αμαξοστασίου μετά την ολοκλήρωση διαδικασίας χωροθέτησης. Δεύτερον, έχουμε υποβάλει από κοινού με το Δήμο Παπάγου και Ζωγράφου για τη δημιουργία διαδημοτικού ΣΜΑ και κέντρου κομποστοποίησης, σταθμού μεταφόρτωσης λοιπόν. Τρίτον, έχουμε κάνει τοποθέτηση νέων βυθιζόμενων κάδων
αποκομιδής απορριμμάτων και προβλέπονται και το 18. Τέταρτον, καινοτόμες δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, όπως το κινητό πράσινο σημείο, στοχευμένο έντυπο ενημερωτικό υλικό προς δημότες, μαθητές και επαγγελματίες, αποτύπωση των διαφορετικών ρευμάτων διαλογής που λειτουργούν στο Δήμο μας και όπως όλοι ξέρετε έγινε αναλυτική συζήτηση και επί της ουσίας κατάθεση προϋπολογισμού στο αντίστοιχο Δημοτικό Συμβούλιο με το θέμα των ανταποδοτικών τελών. Και τέλος, να πω για το παιδεία, πολιτισμός, αθλητισμός, οι συντηρήσεις και η κατασκευή αναφέρθηκαν πριν στα τεχνικά έργα, η ενίσχυση θεσμού του μαθητικού φεστιβάλ, η ενίσχυση δράσεων των σχολικών επιτροπών και βεβαίως πρέπει εδώ να αναφέρω, γιατί στον προϋπολογισμό δεν αναφέρεται επειδή έχουν ξεχωριστό προϋπολογισμό, τα τρία νομικά πρόσωπα του Δήμου, τα οποία παράγουν ένα εξαιρετικό έργο, δεν είναι εδώ η αναφορά η λεπτομερή σε αυτό το έργο, ωστόσο πρέπει να δείξουμε και να φαίνεται και να το δηλώνουμε σε όλους τους τόνους ότι τα δημοτικά νομικά πρόσωπα παράγουν μια σπουδαία δουλειά, η παιδική σταθμή, η βιβλιοθήκη, ο αθλητικός οργανισμός, ο πολιτιστικός αθλητικός οργανισμός, το καθένα στον τομέα του, εκπαιδεύοντας, κινητοποιώντας, φιλοξενώντας παιδιά, εκπαιδεύοντας στα εργαστήρια, η σπουδαία δουλειά της βιβλιοθήκης, όλα αυτά που εσείς ξέρετε. Και βέβαια δεν έχω αναφερθεί στην κοινωνική πολιτική που το είχα πρώτο στη δικιά μου εισήγηση με τίτλο «Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής». Ξέρετε ότι συνεχίζουμε αυτό που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια και που είναι το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό μαγειρίο, το κοινωνικό φαρμακείο και το ανταλλακτήριο ρούχων. Με δικιά μας, ας πούμε, πρωτοβουλία λειτουργεί κοινωνικό φροντιστήριο από τριετίας. Βεβαίως τη λειτουργία του μουσικοκινητικού εργαστηρίου ΑΜΕΑ και τη δημιουργία καφέ ΑΜΕΑ που είναι ένα έργο που ελπίζουμε ότι θα γίνει τους πρώτους μήνες ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει τους πρώτους μήνες του 18. Τη γνωστή λειτουργία της θερινής δημιουργικής αποσχόλησης που έφτασε στα 800 παιδιά 6 έως 12 ετών. Τις θερινές κατασκηνώσεις και αναφέρω τίτλους. Τη λειτουργία του κέντρου γυναίκας που μας καλεί αύριο στο άναμα του δέντρου του. Τις απαλλαγές τελών για κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, όπως και τις οικονομικές ενισχύσεις απόρων που εσείς όλοι τις ξέρετε λεπτομερώς, γιατί είναι από τις κάνει όλες μια διαπαραταξιακή επιτροπή. Ταυτόχρονα, πέρα από τους ανωτέρω άξονες, επιχειρείται η προμήθεια λογισμικού προγράμματος για την ψηφιακή διακίνηση εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής από το σύνολο των υπαλλήλων μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και τη σταδιακή ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του Δήμου, όπως και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δήμο. Έχουμε δουλειά εδώ και προχτές στο Αγιάννενα είδαμε μια σοβαρή παρουσίαση από το Δήμο Τρικαίων με τον Δήμαρχο, το οποίο είχα μια εκτεταμένη συζήτηση και επικοινωνία σημαντική, γιατί γνωριζόμαστε κάποιο χρονικό διάστημα, που έχει πρωτοπορήσει σε όλο αυτό το τομέα. Με την παραπάνω συνοπτική ανάλυση και μάλιστα ξεκινήσαμε και εμείς το θέμα κάπνισμα να δούμε τι θα καταφέρουμε, γιατί φαίνεται ότι εκεί έχει κάποιες πρώτες επιτυχίες, χωρίς να σημαίνει ότι είναι τόσο απλό το θέμα αυτό που συμβαίνει στον ελληνικό χώρο. Με την παραπάνω συνοπτική ανάλυση και με όλα αυτά να αποτυπώνονται στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, αλλά και στα εκτελεστέ έργα της περιφέρειας, εργαζόμαστε καθημερινά να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία της πόλης, υλοποιώντας μεγάλα αιτήματα και έργα. Είναι σαφές ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει ανοίξει και νομίζω ότι εδώ, ας πούμε, μας διέφυγε η υπόθεση κολυμβητήριο στην αναγραφή των έργων, έτσι συμπληρώνουμε στις νέες κτηριακές υποδομές το κολυμβητήριο στη Νέα Ζωή που είναι χρηματοδοτημένη η μελέτη του και να βελτιώνοντας επίμονα την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Αγίας Παρασκευής περιβαλλοντικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Θέλω εξ αρχής να δηλώσω και προφανώς λείπουν και άλλα πράγματα που περιέχει ο προϋπολογισμός. Είναι σαφές ότι εδώ προσπάθησα να κάνω μία καταγραφή των μεγάλων σε εισαγωγικά σχεδίων και έργων που κάνει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και που θα συνεχίσει το 18 μια σειρά από αυτά, αλλά εξ αρχής να πω ότι η χρηματοδότηση των έργων
δεν περιέχει τις εκπτώσεις που αναγράφονται στον προϋπολογισμό κάθε έργου, με αποτέλεσμα δεν προχωράει το θέμα κημητήριο, δεν αναφέρεται τα ποσά του κημητηρίου, και αυτό με το καλημέρα κάνει μία μείωση υλοποιημένου έργου από αυτό που προϋπολογίζεται. Έτσι λοιπόν θα δώσω σύντομα στην δημοσιότητα εγώ το ποσοστό υλοποιήσιμου έργου που γίνεται ή που έγινε στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, όχι στη βάση των χρημάτων που αναγράφονται ως προϋπολογισμός, αλλά στη βάση των μετά την έκπτωση ποσών. Το λέω αυτό γιατί είναι γνωστή μια ολόκληρη κριτική που έχουμε ακούσει και θα δούμε ποιος προσεγγίζει την πραγματικότητα περί του τι έχει γίνει, όχι περί των αριθμών του τεχνικού προγράμματος. Θεωρώ ότι ο Δήμος υπηρετεί την κοινωνία διαχρονικά. Η δικιά μας η Δημοτική Αρχή παρέλαβε έναν Δήμο με ταμιακά διαθέσιμα, βεβαίως, δεν έχει σημασία να πούμε τα ποσά. Αν θυμάμαι καλά, ο Βασίλης Ζουρμπάς δήλωσε ότι βελτίωσε πάρα πολύ αυτά που ανέλαβε από τον Γιαννακόπουλο και ότι η Καθημερινή τον επιβράβευσε. Λείπατε κύριε Γιαννακόπουλε, γι' αυτό το λέω. Θα το πεις όταν μιλήσεις, θα πεις ό,τι θέλεις. Αλλά εγώ δεν θέλω να κάνω αναφορά στα οικονομικά στοιχεία, το ότι έχουν βελτιωθεί τα ταμιακά διαθέσιμα. Σε πολλούς δήμους γίνεται και στο δικό μας γίνεται και είναι και μεγάλος αριθμός. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπερασπιστούμε έναν Δήμο που στηρίζει την κοινωνία, που την ακούει, που μάχεται και το έκανε πάντα αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι το κάνουμε καλύτερα, δεν έχει όμως σημασία αυτό να το λέμε εμείς, πρέπει να το πει ο κόσμος στο τέλος αυτής της θητείας. Με τα σχολιά, με τους παιδικούς σταθμούς, με τα έργα, με τις λακκούβες, με αδυναμίες ταυτόχρονα, με αυτό που κάνουμε ως κοινωνική πολιτική ευρύτερα, ως πολιτιστική πολιτική ευρύτερα, είναι ένα μεγάλο μέγεθος ο Δήμος. Και πρέπει να γίνεται κριτική, απολύτως δεκτή, στα όρια των λαθών, των παραλήψεων, των μη υλοποιήσιμων πραγμάτων, αλλά ταυτόχρονα να αντιλαμβανόμαστε ότι καθημερινά εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη δουλειά, επαναλαμβάνω όχι τώρα μόνο, σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και πολιτικής και πολιτιστικής ζωής του Δήμου της Αγίας Παρασκευής. Είναι δικιά μας η ευθύνη να την πάμε παραπέρα την πόλη, αποκτώντας χώρους πολιτισμού, αποκτώντας δημαρχείο, αυξάνοντας την κοινωνική πολιτική στους καιρούς που είναι ανάγκη, με έργα που πρέπει να αναπλάσουν, να βοηθούν την καθημερινότητα των πολιτών και με την ματιά μας να τους ακούει, να τους σέβεται, να αντιλαμβάνεται, για παράδειγμα, αυτό που γίνεται τώρα με αυτό το λίγων χιλιάδων ευρώ έργο στην περιοχή της Νέας Ζωής Πέριξ του προς κατασκευή κολυμβητηρίου, έχει αναπλάσει όλα τα πεζοδρόμια και θα ολοκληρώσουμε τελειώνοντας και την Επτανήσου ολόκληρη και τη Μακεδονίας ολόκληρη στα σημεία που πρέπει, τη Μακεδονίας και προς τα πάνω και προς την Ειρήνης. Όλα γύρω-γύρω, την Ηπείρου ολόκληρη στην Κατηφόρα, να περάσετε να το δείτε. Φτιάχνει πεζοδρόμιο στη Μεγάλο Αλεξάνδρου, φτιάχνουμε βλάβες που έχουν προκύψει μεγάλες στην Ηπείρου, στη Λίμνου. Είναι ένα σημειακό, μικρό στα μεγέθη τα οικονομικά έργο, το οποίο όμως αφορά την καθημερινότητα και το οποίο έχει εκτιμηθεί, πρέπει να σας πω. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε επίμονα και γι' αυτό βάζουμε έργα δύο διετίας δημοπρατήσεις για να μπορούμε να δουλεύουμε στη διάρκεια των υπολείπων δύο ετών μέχρι τις εκλογές. Ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες, την τεχνική που δούλεψε και που είναι εδώ, την οικονομική, όλες τις υπηρεσίες, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε μία-μία τις υπηρεσίες, το περιβάλλον, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου της Αγίας Παρασκευής που καθημερινά δίνουμε έναν αγώνα, την αυτεπιστασία που δίνουμε έναν αγώνα προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών και των καιρών και όλων των δίκαιων ετοιμάτων της καθημερινότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Να μπούμε σε οικονομικά στοιχεία του προπολογισμού. Ναι, ναι, ναι. Αποστόλη, θέλεις να μας πεις μερικά οικονομικά στοιχεία του προπολογισμού. Ναι. Ένα λεπτό, προσήλθε ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Μπαλτόπουλος και η κυρία Ρεμπούτσικα. Λέω ότι προσήλθατε. Και, όχι, τον είπαμε το Σωτήρι. Την είπα στην αρχή, αλλά δεν παρακολουθούσε, κυρία Τσέπα. Είπαμε ότι, τον έχω πει και τον κύριο Λέκα, τα έχω πει όλα, παιδιά. Είπαμε ότι θα γίνει μία τοποθέτηση από τον Δήμαρχο τεχνικού προγράμματος και γενικά για την φιλοσοφία του προπολογισμού. Θα έχουμε τα οικονομικά στοιχεία από τον κύριο Σκουρουδάκη. Ακολούθως θα γίνουν ερωτήσεις και μετά τοποθετήσεις. Εάν κάποιος από τους δημάρχους θέλει να συμπληρώσει κάτι μετά τον κύριο Σκουρουδάκη, θα πάρει το λόγο να το συμπληρώσει και θα γίνουν ερωτήσεις και οι τοποθετήσεις. Εντάξει. Ορίστε, κύριο Σκουρουδάκη. Θα ξεκινήσω από το τεχνικό πρόγραμμα, επειδή ακριβώς αναφέρθηκε προλίγο ο Δήμαρχος, προκειμένου να δώσουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τη σύνθεσή του. Το τεχνικό πρόγραμμα προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 208 του κώδικα, του Δημοτικού Κώδικα. Ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία είναι η 9 του 2017 και περιλαμβάνει νέα έργα και συνεχιζόμενα. Στο τεχνικό πρόγραμμα πρέπει οπωσδήποτε να γράφονται η περιγραφή του έργου, το ύψος του, το ύψος πρόκειται να εκτελεστεί εντός του έτους και οι πηγές χρηματοδότησής του. Το τεχνικό πρόγραμμα ανέρχεται στο ύψος των 3.363.000 ευρώ. Από αυτά τα συνεχιζόμενα είναι 844.000 ευρώ και τα νέα έργα είναι 2.518.000 ευρώ. Τα νέα έργα είναι 2.518. Μάλιστα, ναι. Για υλοποίηση το 18. Από αυτά τα νέα έργα, ένα κομμάτι γύρω στα 850 χιλιάρικα είναι του κημητηρίου. 850.000 ευρώ. Εκτός από το 270.000 ευρώ. Μαζί με αυτά. Λοιπόν, στα συνεχιζόμενα έργα διακρίνουμε δύο κατηγορίες, τις κατασκευές και τις συντηρήσεις. Οι κατασκευές είναι 380.000 ευρώ και οι συντηρήσεις περίπου στα 465.000 ευρώ. Από το σχετικό διάγραμμα είναι προφανές ότι τα συνεχιζόμενα έργα όλα χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα. Στα νέα έργα οι κατασκευές ανέρχονται σε ύψος το 1.100.000 ευρώ, οι συντηρήσεις 1.110.000 ευρώ και οι μελέτες και οι ειδικές δαπάνες 280.000. Στις κατασκευές έχουμε δύο χρηματοδοτούμενα, το ύψος είναι 25.000 ευρώ και σε αυτά αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, στο όμικρον ΤΑΦ 328 παιδικό σταθμός και η ασφαλτόστρωση στα Πευκάκια. Εδώ βλέπουμε μια κατανομή αναπηγή χρηματοδότησης του τεχνικού προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του τεχνικού προγράμματος
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ενώ δύο μεγάλα κομμάτια του που αξίζουν αναφοράς είναι η ΣΑΤΑ και η ΣΑΤΑ σχολείων, που χρηματοδοτούν αντίστοιχα έργα. Και εδώ βλέπουμε μία σύνθεση των έργων του τεχνικού προγράμματος. Αναφέρει και ο Δήμαρχος εκτενέστερα σε αυτά, οπότε απλώς ουσιαστικά φέρνουμε αυτή την αποτύπωση του τι έργα πρόκειται να εκτελεστούν ή εκτελούνται μέσα στο 2018. Γενικά στον προϋπολογισμό του ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση συγκεκριμένες οδηγίες, οι οποίες διατυπώνονται και με σχετική απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση, μας γίνονται γνωστές τέλη Ιουλίου. Γι' αυτό το λόγο γράφτηκε η 25595 σχετική απόφαση, η οποία μεταξύ άλλων λέει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί ισοσκελισμένο. Σε αυτόν εγγράφονται οπωσδήποτε τα έσοδα του Δήμου που αναμένεται να πληρωθούν και να εισπραχθούν μέσα στο 2018. Εδώ να εφεστήσω λίγο την πληρωμή ότι πλέον από το 2013 και μέχρι σήμερα οι προϋπολογισμοί φτιάχνονται στο ύψος αυτών που πρόκειται να πληρωθούν και αυτών που πρόκειται να εισπραχθούν. Δεν αναγράφονται μέσα δαπάνες συνολικού προϋπολογισμού, αλλά αυτές, εφόσον ξεπερνούν το έτος, κατανέμονται στα επόμενα έτη, τα οποία μπορεί να αφορούν. Επιπλέον, υπολογίζεται το ύψος των επισφαλιών σχετικά με τις απαιτήσεις που έχουμε σε έσοδα, με σκοπό να μην δημιουργηθεί πλασματικός προϋπολογισμός. Εγγράφονται κατά προτεραιότητα οπωσδήποτε οι υποχρεωτικές δαπάνες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 158 του κώδικα. Έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται μόνο εφόσον στοιχειοθετείται η σχετική τους, στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές των εσόδων η χρηματοδότησή τους, ενώ η υπερεκτίμηση εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί σε πλασματικό προϋπολογισμό και κατά συνέπεια σε ελλειμματικό. Σύμφωνα με τις οδηγίες του προϋπολογισμού, σύνταξη του προϋπολογισμού, το 2018 θα ακολουθήσουμε σε βασικά έσοδα του Δήμου τις οδηγίες που καθορίστηκαν με 23.976 του 16 απόφαση, δηλαδή με την περσινή ουσιαστικά απόφαση που σύμφωνα με αυτή καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό του 2017. Έτσι, προβλέψαμε για κεντρικούς αυτοτελούς πόρους 6.918.000 ευρώ, για μισθώματα για δημόσιες σχολικές μονάδες 154.000 ευρώ. Εδώ έχει γίνει λάθος, δεν είναι 154 τα μισθώματα κινήτων της πολεοδομίας, είναι κάτι λιγότερο. Στη ΣΑΤΑ έχουμε προβλέψει 339.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με σχετικό εισηγητικό από την πρόνοια, προβλέπουμε για προνοιακά 14.720.000 ευρώ. Προηγουμένως ήταν τα σχολεία 436.000 ευρώ, η ΣΑΤΡΑ είναι 330.000 ευρώ, ενώ η ΣΑΤΑ σχολείων είναι 86.000 ευρώ. Τέλος, για όσον αφορά τα ίδια έσοδα, υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία με την οποία ουσιαστικά αποτυπώνουμε τα έσοδα που θα εισπράξουμε και αυτή η μεθοδολογία αναφέρεται σε δύο ομάδες, την 1 και την 2, που ουσιαστικά
μας οδηγούν στο να κάνουμε ένα προϋπολογισμό, ελέγχονται και μας οδηγούν στο να κάνουμε ένα προϋπολογισμό όσον αφορά το σκέλος των εισόδων, ο οποίος θα είναι πραγματικός. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε το κλείσιμο του μήνα Ιουλίου, τόσο για το 2016 όσο και για το 2017, όπως αυτό προστάζεται από τις σχετικές οδηγίες. Προκειμένου να καθορίσεις το ύψος των εσόδων της ομάδας 1, χρησιμοποιούμε την εξής μεθοδολογία. Παίρνουμε την εκτέλεση του 2017, από 1η μέχρι 31 εβδόμου, την αντίστοιχη εκτέλεση του 2016, από 1η-1η μέχρι 31 εβδόμου, και υπολογίζουμε διακριτά τις διαφορές, και εφόσον η διαφορά είναι θετική, εγγράφουμε προσαυξημένο τον προϋπολογισμό μας στο σκέλος των εσόδων. Αν είναι αρνητική, που εν προκειμένου είναι αρνητική, χρησιμοποιούμε το ύψος των εσόδων του 31/12/16. Και εδώ δίνουμε ένα παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό και υπάρχει και μέσα στην εισηγητική έκθεση σχετική κατάσταση, πώς υπολογίζονται τα έσοδα της ομάδας 1. Η ομάδα 1 περιλαμβάνει τις κατηγορίες 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16, 21 και 22 εσόδων. Αντίστοιχη λογική υπάρχει και στην ομάδα 2, που ουσιαστικά αναφερόμαστε στις απαιτήσεις. Προκειμένου να δούμε τι θα εισπράξουμε και να υπολογίσουμε και τις επισφάλειες, λειτουργούμε πάλι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Υπολογίζουμε την εκτέλεση από 1η-1η μέχρι 31 εβδόμου του 2017, καθώς και την εκτέλεση από 1η-1η μέχρι 31 εβδόμου του 2016. Βρίσκουμε τη διαφορά τους και εφόσον η διαφορά είναι θετική, προσαυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας για την ίσπραξη των απαιτήσεων παρελθόντων οικονομικών ετών. Αν είναι αρνητική, αναφερόμαστε σε αυτά που εισπράχθηκαν το 2016, προκειμένου είναι αρνητική και έχουμε υπολογίσει ότι θα εισπραχθούν το 2017, το 2018, συγγνώμη, 467.000 ευρώ. Όσο δηλαδή πάει μέχρι σήμερα το ίσπραξη στα συγκεκριμένα έσοδα. Τώρα, τα τακτικά μας έσοδα είναι 31.383.000 ευρώ και από αυτά τα προνοιακά είναι 14.720.000. Ο φόρος ηλεκτροτούμενων χώρων και το ΤΑΠ είναι 2.260.000. Τα αποδοτικά της καθαριότητας είναι 5.600.000 ευρώ. Η κεντρική αυτοτηρητής πόρη 7.600.000 ευρώ και το κημητήριο 291.000. Είναι το ανέφερα. Το σύνολο είναι 31.383.000 και τα προνοιακά είναι 14.721. Από εδώ αυτά είναι καθαρά τα ουσιαστικά τα έσοδα που αφορούν εμάς, που αφορούν τα... Μαζί με τα προνοιακά 31. Μαζί με τα, ναι. Τώρα, τα έκτακτα έσοδα είναι 1.500.000. Και από ό,τι βλέπετε, το μεγαλύτερο μέρος είναι η ΣΑΤΑ. Ένα μεγάλο μέρος είναι η ΣΑΤΑ και η ΣΑΤΑ σχολείων. Οι επιχορήσεις για λειτουργικές δαπάνες εδώ είναι το βοήθεια στο σπίτι και η πυροπροστασία. Τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής είναι δύο προγράμματα που έχουμε, μάλλον τρία προγράμματα. Είναι εδώ περιλαμβάνονται στα 215.000 το κέντρο κοινότητας, οι δομές, οι κοινωνικές που έχουμε, το κοινωνικό μαγειρίο και το παντοπολείο και τα οκτάμινα που έχουμε από τον ΑΕΔ και έχουμε λοιπά έκτακτα έσοδα 682.000. Εδώ κατά κύριο λόγο το μεγαλύτερο ποσό, νομίζω 500.000, αναφέρεται σε ΚΟΚ, εισπράξεις από ΚΟΚ και πρόστιμα και συναφή έσοδα. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες, έσοδα προς τρίτους που εισπράττουμε προκειμένου να αποδώσουμε,
είτε αφορούν φόρους, είτε αφορούν ασφαλιστικές φορές. Αυτά ανέρχονται σε 3.150.000 ευρώ. Τα έσοδα από ΕΕ που είπαμε ότι είναι 7.083.000 ευρώ, αντίστοιχα στο σχέλος των εξόδων, υπολογίζεται επισφάλεια 6.615.000 ευρώ και έτσι προκύπτει τα 367.000 ευρώ που προβλέπουμε ότι θα εισπράξουμε από έσοδα από ΕΕ. Το χρηματικό μας υπόλοιπο έχει υπολογιστεί 31 δεκάτου του 2017, ανέρχεται σε 9.251.000 και στη εισηγητική έκθεση φέτος σας έχουμε κάνει σχετική ανάλυση που αναφέρεται αναλυτικά το χρηματικό υπόλοιπο, ιδίως όταν αφορά επενδύσεις. Τώρα βλέπουμε εδώ ένα διάγραμμα, αποτυπώνεται εδώ η πορεία των εσόδων των τακτικών μας, των ιδίων εσόδων, στη διάρκεια των 5 ετών, από το 2014 μέχρι το 2018. Προϋπολογιστικά, όσον αφορά τους ΚΑΠ, θα δείτε ότι παρουσιάζεται, οδηγούμαστε, ας το πούμε έτσι, με ποσά του 2014, όσον αφορά τους κεντρικούς αυτοτελείους πόρους. Ουσιαστικά όμως έχουν μειωθεί, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2016 και το 2017 έχουν προσθεθεί στους ΚΑΠ η πρόνοια και η πολεοδομία. Είναι μειούμενοι, δηλαδή μην βλέπετε εδώ πέρα ότι αυτές οι δύο γραμμές είναι ίσες, ουσιαστικά έχουν μειωθεί οι ΚΑΠ. Η ΣΑΤΑ παρουσιάζει μια σταθερότητα, ενώ εδώ βλέπετε ότι τα ίδια έσοδα είναι τινούμενα προς τα κάτω με μια τάση στα τελευταία χρόνια να παρουσιάζουν μια σταθερότητα. Και οι απαιτήσεις μας, βλέπετε ότι έχουμε ότι οι απαιτήσεις μας τα τελευταία χρόνια από την Ταμιακή Υπηρεσία γίνεται σοβαρή και επιτυχημένη δουλειά, αφού έχει αυξήσει πολύ σημαντικά την ίσπραξη των εσόδων από απαιτήσεις, προπαρελθόντων οικονομικών εσόδων, κάνοντας τις σχετικές διαδικασίες για το σκοπό αυτό. Τώρα να πάμε λίγο στις δαπάνες. Λοιπόν, οι δαπάνες αποτυπώνονται. Λοιπόν, τα έξοδά μας μάλλον είναι, στις δαπάνες είναι 33.722.000 ευρώ. Οι επενδύσεις μας είναι 7.737.000 ευρώ. Εδώ περιλαμβάνεται εννοείται και το τεχνικό πρόγραμμα. Οι επενδύσεις που προβλέπονται στην καθαριότητα και γενικά μικρότερες, αλλά υπάρχουν επενδύσεις για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Τα ΑΠΟΕ μας έχουν υπολογιστεί στο 1.008.000 ευρώ. Οι αποδόσεις είπαμε προηγουμένως ότι είναι 3.149.000 ευρώ ισοσκελίζεται, όπως αναφερθήκαμε σχετικά και για την ίμη ίσπραξη, που είναι 6.615.000 ευρώ. Το αποθεματικό μας ανέρχεται σε 184.000 ευρώ. Τώρα, το σύνολο του προϋπολογισμού είναι 52.415.000 ευρώ. Από αυτές, τα 52 εκατομμύρια αυτά κατανέμονται στις γενικές υπηρεσίες 15.560.000 ευρώ, στις διοικητικές περίπου στα 2 εκατομμύρια, στην κοινωνική πολιτική, εκεί θα έχει γίνει λάθος, στην κοινωνική πολιτική, εννοείται ότι δεν είναι 16, ναι, είναι 16 εκατομμύρια, γιατί περιλαμβάνονται και τα προνοιακά, 16.634. Κοινωνική πολιτική που δουλεύει, αναφερθήκαμε. 31 είχαμε πει τα έσοδα τα δικά μας. Έχουμε. Όχι, 31 με το παρονιακά, αλλά τα δικά μας, τα τακτικά μας. Δεν περιλαμβάνονται ούτε μέσα η ΣΑΤΑ. Αναφερθήκαμε ξεχωριστά για τη ΣΑΤΑ, ξεχωριστά για τις επενδύσεις, ξεχωριστά για την ομάδα 4, ξεχωριστά για το χρηματικό περιφέρειο και τα περιφέρεια. Όλα αυτά μαζί, άμα τα προσθέσουμε στα έσοδα, μας κάνουν 52.415. 2.71 για την ακρίβεια. Λοιπόν, είχα σταματήσει την κοινωνική πολιτική που δουλεύει. Αναφερθήκαμε προηγουμένως για το κέντρο νεότητας, τα οκτάμινα της ΤΟΑΕΔ κτλ. Η καθαριότητα, όπως συζητήσαμε και στα τέλη, είναι 9.419.000 ευρώ. Στην τεχνική υπηρεσία αντιστοιχούν 5.160.000 ευρώ. Στο περιβάλλον 855.000 ευρώ. Στη δόμηση 816.000 ευρώ. Και στο κημητήριο 1.404.000 ευρώ.
αναλυτικά τώρα για κάθε υπηρεσία. Θα δούμε ότι στις γενικές υπηρεσίες προβλέπονται οι δύο μεγάλες μπάρες, εδώ τα 6 εκατομμύρια και 6.205 και τα 3.149, ουσιαστικά δεν είναι λειτουργικοί, δεν εξυπηρετούν λειτουργικά το Δήμο, είναι λογιστικά στοιχεία. Τα ΠΟΕ στις γενικές υπηρεσίες είναι 626.000 ευρώ και είναι ουσιαστικά τιμολόγια τα οποία λιμνάζουν και είτε 1.800.000 ευρώ. Εννοείται, για να κάνω μια παρένθεση εδώ, επειδή έκανε μια ερώτηση ο κ. Τιαμπάς, αυτά εδώ που παρουσιάζουμε είναι μια εκτίμηση, η οποία όμως την τελική της μορφή θα την πάρει 28 Φεβρουαρίου του 2018. Ο προϋπολογισμός σήμερα φτιάχνεται με δεδομένα που είπαμε 31 Εβδόμου του 2017. Σήμερα τιμολογημένα, ναι. 31 Εβδόμου του 2017. 31 Δεκάτου του 2017, όταν θα κλείσει ο χρόνος, εκεί θα επανεκτιμηθούν όλα αυτά τα μόλις προαναφέραμε και ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας νέος προϋπολογισμός. Μακάρι να μην δημιουργηθεί, να μην έχουμε μεγάλες διαφορές, για να μην δουλεύουμε κι εμείς περισσότερο. Λοιπόν, οι επιχορηγήσεις είναι στο ύψος των 4.440.000 ευρώ. Εδώ πέρα, αν θα παρατηρήσατε, προβλέπονται ουσιαστικά επιχορηγήσεις στα νομικά πρόσωπα 10 δόσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στις δόσεις που έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια, από το 2012 και μέχρι σήμερα, αφού πλέον, ας πούμε, έχουν αλλάξει οι στατικές τους πράξεις και αναφέρεται ότι έως κάποιο ποσό. Μπήκανε δηλαδή μειωμένα. Ακριβώς στα προηγούμενα χρόνια ουσιαστικά κάναμε μέσα αγωγικά μια παρατυπία, γιατί ουσιαστικά δεν πληρώναμε ποτέ, ας πούμε, όσα εγγράφαμε στις στατικές πράξεις. Φέτος εγγράψαμε αυτό που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τελείας αυτό. Τα κτοχυρολύσια είναι 4.32.000 ευρώ. Στην εισηγητική έκθεση σας έχουμε σχετική κατάσταση αναλυτική φέτος, πώς κυμαίνονται τα κτοχυρολύσια, τι κεφάλαιο μένει κτλ. Γενικά διάφορες, η μισθοδοσία, τα έξοδα τρίτων 81.000 ευρώ, οι παροχές τρίτων είναι 70.000 ευρώ. Η μισθοδοσία δεν είναι 24.000 ευρώ, είναι περισσότερο. Έχει γίνει λάθος. 24.000 ευρώ η μισθοδοσία είναι μόνο του Δημάρχου, μου φαίνεται. Όχι, παραπάνω πρέπει να είναι. 40 τόσα είναι. Λοιπόν, είναι παραπάνω. Προφανώς θα λείπει κανένα μηδενικό. Ναι, η μπάρα θα ανέβαινε λίγο εδώ. Λοιπόν. Να πάμε λίγο να δούμε την κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική, το μεγαλύτερο μέρος της, εντάξει, είναι τα προνοιακά, αλλά θα σταθούμε στη μισθοδοσία της κοινωνικής πολιτικής, είναι στο 1.107.000 ευρώ. Τα έξοδα τρίτων, που ουσιαστικά αναφέρονται σε επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, είναι 192.000 ευρώ. Οι παροχές τρίτων, όταν θα βλέπετε αυτό, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ΕΙΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, συντηρήσεις είναι 251.000 ευρώ. Λοιπά έξοδα στην κοινωνική πολιτική είναι ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει σχέση με κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό μαγειρίο, καπί και τα λοιπά. Τέλος πάντων, ό,τι ουσιαστικά προσφέρει στο βάσει της αρμοδιότητάς της. Η προμήθεια είναι 37.000 ευρώ και τα ΠΟΕ της κοινωνικής πολιτικής είναι 55.000 ευρώ. Η καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό, κάναμε εκτενή παρουσίαση στα τέλη καθαριότητας. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι περίπου στα 3 εκατομμύρια είναι συνολικά η μισθοδοσία τους και όχι μόνο η μισθοδοσία. Εδώ περιλαμβάνονται και τα μέτρα ατομικής προστασίας,
που φέτος ήταν λίγο αυξημένα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δαπάνη από παροχής μέτων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους από το 2012 μέχρι το 2016. Έξοδα τρίτων είναι 216.000 ευρώ. Ουσιαστικά εδώ το μεγαλύτερο ποσό είναι ουσιαστικά η προμήθεια της ΔΕΗ. Παροχές τρίτων είναι 102.000 ευρώ. 800.000 από αυτό το ποσό είναι η ΔΕΗ το ρεύμα. 514.000 ευρώ είναι οι προμήθειες, 3.055.000 ευρώ είναι οι επενδύσεις της καθαριότητας και υπενθυμίζουμε ότι δύο μεγάλα νούμερα που είναι το οικόπεδο 2.000.000 και 550.000 η ΚΑΔΗ. Η εισφορά στο σύνδεσμο είναι 1.050.000 ευρώ, ένα τα ΠΟΕ που προβλέπονται στον προϋπολογισμό είναι 190.000 ευρώ. Τεχνική υπηρεσία και αποχέτευση. Είπαμε για το τεχνικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι η μισθοδοσία της τεχνικής υπηρεσίας είναι μόνο 686.000 ευρώ. Λίγα μου φαίνεται. Λοιπόν, ναι. Έξοδα τρίτων είναι 141.000 ευρώ. Παροχές τρίτων που ουσιαστικά εδώ περιλαμβάνονται όλες τις συντηρήσεις της τεχνικής υπηρεσίας είναι 225.000 ευρώ, οι προμήθειες είναι 100.000 ευρώ και 45.000 ευρώ είναι τα ΠΟΕ. Η μεγάλη μπάρα ήταν το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά μιλήσαμε να μην ξανακάνω. Έχει κάποιες επενδύσεις μέσα. Α, ναι, να μιλήσουμε. Έχει εδώ στη μεγάλη μπάρα, γιατί το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι 3.900, είναι και ο Ιόλας. Προβλέπεται 1.200.000 ευρώ, άμα δείτε στο εισηγητικό, προβλέπεται για τον Ιόλα 1.200.000 ευρώ. Προκειμένου να μην δημιουργήσουμε ελληματικό προϋπολογισμό και ουσιαστικά ψευδή στοιχεία και επειδή βάλαμε το χρηματικό υπόλοιπο 31/12 στα 9.255.000 ευρώ και επειδή θεωρούμε στην οικονομική υπηρεσία ότι υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθεί ο Ιόλας μέσα στο έτος, γι' αυτό η δόση των 755.000 ευρώ, 45 τέλος πάντων, γι' αυτό το λόγο προβλέψαμε όλη την προβλέψαμε και τις δύο δόσεις μέσα στο 2018. Περιβάλλον πράσινο είναι 546.000 ευρώ η μισθοδοσία τους. Τα έξοδα τρίτων και οι παροχές τρίτων που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του περιβάλλοντος είναι και οι προμήθειες, ουσιαστικά έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του πρασίνου και του τμήματος περιβάλλοντος, είναι αντίστοιχα 55, 80 και 40.000 ευρώ. 103.000 ευρώ είναι οι επενδύσεις, εκεί προβλέπουμε δύο αυτοκίνητα, ένα για 64.000 ευρώ σύνολο, ένα για το πράσινο και ένα για το περιβάλλον, για την πυροπροστασία. Και τα ποέτους είναι 33.000 ευρώ. Το κημητήριο, όπως είπαμε, είναι γύρω στα 836.000, είναι οι επενδύσεις τους. Η μισθοδοσία τους ανέρχεται στα 232.000, ενώ τα έξοδα τρίτων, οι παροχές τρίτων και και τα λοιπά έξοδα, αντίστοιχα είναι 8.500, 54.000 και 3.500. Οι προμήθειες ανέρχονται στα 77.000 ευρώ και τα ΠΟΕ είναι 12.500. Η υπηρεσία δόμησης είναι το μεγαλύτερο ποσό, είναι 632.000 ευρώ, είναι η μισθοδοσία τους, ενώ προβλέπονται κάποιες δαπάνες για παροχές τρίτων και λοιπά έξοδα, 15 και 10.000 αντιστοίχως. Τέλος έχουμε, βέβαια δεν το έχω εδώ, θα το φτιάξω αμέσως για να δούμε. Είδαμε, έχουμε και τη στοχοθεσία. Μόνο ένα λεπτάκι.
Όχι, να δούμε λίγο και ένα λεπτάκι τη στοχοθεσία. Δεν θα πλατιάσουμε τη στοχοθεσία, ναι, γιατί ουσιαστικά είναι νούμερα. Απλώς να πούμε δύο πραγματάκια. Τώρα δεν ξέρω αν ανοίγει. Όχι, λίμπρε. Όχι. Λοιπόν, απλώς να πούμε ότι όλος ο προϋπολογισμός πρέπει να αποτυπωθεί σε μια συνοπτική και ενοποιημένη κατάσταση, η οποία τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων θα περιγράφει ανά μήνα και ανά τρίμηνο, ανά εξάμηνο, ανά εννιάμηνο και δωδεκάμηνο, τους στόχους με βάση τους οποίους θα εκτελείται ο προϋπολογισμός. Οι στόχοι αυτοί είναι στόχοι ίσπραξης και στόχοι πληρωμών. Απλώς δεν θα αναφερθώ στα νούμερα, απλώς στον προϋπολογισμό πλέον περιλαμβάνεται και αυτή η αποτύπωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης, την εκτίμηση για την πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2018. Απλώς να αναφέρουμε ότι τα συγκεκριμένα νούμερα έχουν προβλεφθεί σχετικά με στα έσοδα και στα έξοδα, αντίστοιχες με τις αντίστοιχες ροές που έχουν το 2017, ενώ που κρίθηκε αναγκαίο, αναφερθήκαμε και σε προηγούμενα έτη προκειμένου να συμπληρώσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτά. Στο τεχνικό πρόγραμμα, αν θέλετε σημειώστε το, γιατί θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα που προέκυψε, δεν συμφωνούσαμε ακριβώς όλοι, αλλά προέκυψε στο ΣΠΕΣΔΑΠ. Στη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος τροποποιείται ο κωδικός 2573-1282, καταργείται μάλλον, κατασκευή ομβρίων έτους 17, γιατί τελειώνει το 17, τροποποιείται ο κωδικός, θέλετε να το σημειώνετε ή να θέλετε να το επαναλάβω, κύριε Τσιαμπά, ειδικά εσύ. Α, ναι, σύμφωνοι. Τροποποιείται ο κωδικός 2573-1284-2018 και αυξάνει λίγο το 18, 70.000 και 290 το 19. Όμβρια έτους 18. Τροποποιείται ο κωδικός 30-73-23-43, ανάπλαση ευεργέτου για βάση και λοιπόν οδών, μειώνεται το 18, γίνεται 130.000 και 290 το 19. Αυτές οι αλλαγές είναι διαφορετικές από αυτές που μας στείλατε το μεσημέρι. Ναι, ναι, αυτές είναι διαφορετικές, είναι τωρινές. Για να προκύψει αυτό που θα πω τώρα, ενισχύεται ο κωδικός 00671506 επιχορήγηση στο νομικό πρόσωπο παιδική σταθμή Δήμου Αγίας Παρασκευής κατά 250.000 ευρώ. Ωραία. Θέλεις να σου το δώσω αυτό? Θα το βάλουμε στο σεβαστικό. Okay. Μίλα, μίλα. Να κάνω μία... μία αναφορά σχετικά με όχι με τις αλλαγές αυτές, αλλά με τις αλλαγές που πήρατε στο email σας. Προκειμένου να έχουμε ένα ενιαίο κείμενο και να μην μπερδευόμαστε με την τελική μορφή που πήρε το κείμενο του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή, είχαμε στείλει σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους το σχέδιο του προϋπολογισμού που θα πέρναγε στην Οικονομική Επιτροπή. Στην Οικονομική Επιτροπή διαμορφώθηκε το κείμενο και απλώς για να μην σας μπερδέψουμε με νέο κείμενο και κάποιος είχε το ένα και κάποιος είχε το άλλο και μπορεί να υπήρχε περίπτωση να συζητήσουμε σε διαφορετικές ας πούμε έτσι βάσεις, στείλαμε αυτές τις αλλαγές που ουσιαστικά δεν ήταν αλλαγές, ήταν το αποφασιστικό της Οικονομικής Επιτροπής, απλώς συμπληρώναμε το προσχέδιο ας το πούμε έτσι. Τώρα αυτές είναι αλλαγές. Ωραία, ευχαριστούμε. Αυτά που έστειλα εγώ με email δεν ήταν αλλαγές. Ήταν τα... Εννοείται, ναι, ναι, ναι. Θα βγάλω καινούριο βιβλίο, ναι, ναι. Όποιος θέλει καινούριο βιβλίο να μου πει, αλλά θα το στείλω και με email, εντάξει, ναι, ναι. Μπορούμε να τροποποιήσουμε μια σελίδα για να μην πας. Όχι, όχι, θα βγάλω καινούριο βιβλίο, αυτό που θα στείλω στην περιφέρεια και θα σας το στείλω με email.
Το τελικό που θα υπογραφεί για την περιφέρεια το πάρετε πάλι, κύριε Τσιαπά. Το τελικό που θα πάει για περιφέρεια θα το πάρετε πάλι, κύριε Τσιαπά. Το τελικό βιβλίο που θα κατατεθεί στην περιφέρεια θα το πάρετε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που θέλετε ξανά. Λοιπόν, ερωτήσεις υπάρχουν. Ο κύριος Ζορμπάς. Όλα, όλα είπαμε. Όλα. Εξυπακούεται, κύριε Τσιαπά. Διευκρινιστικές ερωτήσεις είναι αυτές. Εξυπακούεται, θα γραφούν και θα απαντηθούν. Ο κύριος Ζορμπάς, λοιπόν. Ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ο κύριος Γκυζιώτης. Ο κύριος Τσιαμπάς. Ο κύριος Μουστόγιαννης. Ο κύριος Μιλωνάκης. Άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Μποστατζόγλου. Η κυρία Ψήλα. Η κυρία Ψήλα. Θα ρωτήσει υποχρεωτικά, Γιάννη. Όχι, δεν τους βεθαίρω. Θα ρωτήσει υποχρεωτικά. Λοιπόν, έλα, αστείευομαι. Άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει ερώτηση. Λέω τα ονόματα για να μην κάνουμε λάθος. Ο κύριος Ζορμπάς, ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο κύριος Ξιώτης, ο κύριος Μουστόγιαννης, ο κύριος Τσιαμπάς, ο κύριος Μιλουνάκης και η κυρία Ψήλα. Ορίστε, κύριε Ζορμπά, ερωτήσεις. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω ερωτήσεις αριθμών. Θα κάνουν άλλοι συνάδελφοι, προφανώς και καλά θα κάνουν. Εγώ θέλω να κάνω τρεις πολιτικές ερωτήσεις, στο Δήμαρχο βέβαια, προσωπικά. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη Σταθόπουλε, όταν ήσασταν αντιπολίτευση, τα τρία τουλάχιστον χρόνια, ειδικά μετά το 2011, μας καταγγέλατε ότι εφαρμόζουμε πιστά τη σύνταξη του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου και του Γερμανού Φούχτεν. Τον θυμάστε τον Γερμανό Φούχτεν, έτσι. Λοιπόν, σήμερα και τα τρία τελευταία προηγούμενα χρόνια, εσείς ως διοίκηση του Δήμου, τότε βέβαια ήσασταν στην επανάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου και τους νόμους του κράτους, πιστότατα θα έλεγα, ίσως πιο πιστά από εμάς, φτιάχνετε τον προϋπολογισμό. Έχετε να, τουλάχιστον να μας πείτε, να μας δώσετε μια απάντηση δημόσια ότι κακό σας καταγγέλαμε τότε ή αν μας καταγγέλατε καλώς, καλά μας καταγγέλατε. Δεύτερη ερώτηση. Ως δήμαρχος, μετά το Φεβρουάριο του 2015 που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, του οποίου αποτελείται και κομματικός τέλεχος και πανηγύριζε μάλιστα και στα προπήλαια ο Πρωθυπουργός, ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ότι πέραν της Δούρου βέβαια πήραμε και την Αγία Παρασκευή. Τι ενέργειες έχετε κάνει και σε τι παραστάσεις έχετε προβεί μετά το Φεβρουάριο του 2015 προς την κεντρική κυβέρνηση για περαιτέρω χρηματοδότηση των Δήμων, διότι από ό,τι θυμάμαι πάλι μας καλούσατε και μας καταγγέλατε ότι δεν διεκδικούμε και δεν καταγγέλουμε την μνημονιακή κυβέρνηση Νούδου, Πασόκ και Δημάρ βέβαια μέχρι το καλοκαίρι του 2013. Και βέβαια να αναφερθώ τουλάχιστον σε δύο κωδικούς, την μειωμένη ΣΑΤΑ που ερχότανε, αν επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε, και τις μειωμένες σχολικές, τη μειωμένη σχολική επιχορήγηση, η οποία εφαρμόστηκε από το 2013 και μετά, αν έχετε κάνει τουλάχιστον έστω και την παραμικρή παράσταση, ενέργεια και σε τι συνίσταται αυτές τις ενεργείες σας. Και μία τρίτη ερώτηση, αναφέρατε ότι τα νέα έργα για το 2018 θα είναι 2,5 εκατομμύρια. Μέσα σε αυτά βέβαια τα 850.000 είναι του Δημητρίου και τα συνεχιζόμενα είναι 880.000 ευρώ. Κατά την εκτίμησή σας, διότι προφανώς έχετε και την εμπειρία της διοίκησης 3,5 χρόνια τώρα, από αυτά τα 3,5 κοντά εκατομμύρια ευρώ, πόσα θεωρείτε, πιστεύετε ότι 31 δωδεκάτου του 2018 θα έχουν ολοκληρωθεί και θα έχουν αποδοθεί
στους δημότες προς χρήση. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω. Έχω την εντύπωση ότι δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το Φούχτελ, γιατί νομίζω ότι εσύ δεν πήγες ποτέ στο Φούχτελ. Πήγαν κάποιοι δήμοι τότε στο... Ναι ρε παιδί μου, αν θες άσε με τώρα, εγώ δεν σε διέκοψα. Δεν μπορεί να λέγαμε... Και σου έχω πει εξ αρχής ότι καλό είναι όταν έρχεσαι και μας βάζεις λόγια, εμένα μου βάζεις λόγια, να φέρνεις και ένα αποδεικτικό στοιχείο. Σήμερα λοιπόν για του λόγου του αληθές αναζήτησα και θα σε ενημερώσω τώρα αφού δεν το κάνεις εσύ, μου είπες θα το κάνεις και θα πω ευθέως τι ψηφίζαμε. Ψηφίζαμε λευκό στους ισολογισμούς. Στους ισολογισμούς. Στους ισολογισμούς, γιατί είχαμε την συζήτηση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι λέω όμως εκ των υστέρων. Όταν κάποιος έχει διοικήσει, έχει κάνει δημοτική αρχή, δεν είναι το ίδιο με αυτόν που δεν έχει κάνει. Έχει κάποια διαφορά. Αυτό δεν μας δικαιολογεί για το λευκό μας, αλλά εσένα δεν σε δικαιολογεί το κατά που έβαλες στον προηγούμενο ισολογισμό του 2016, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, για να πούμε τα μνημονιακά και τα μη μνημονιακά, εγώ και σήμερα στην εισήγηση αναφέρομαι στις μνημονιακές πολιτικές. Μπορώ να απολογηθώ για το τι είπε ο Τσίπρας. Έχω πει εξ αρχής σε όλους τους τόνους θα απευθύνεστε στις αντίστοιχες διευθύνσεις για τα αντίστοιχα θέματα. Εμείς εδώ είμαστε μια πολυκομματική ανεξάρτητη δημοτική κίνηση η οποία έχει πολιτική ενότητα γύρω από τα προβλήματα της πόλης, όχι γύρω από όλα τα προβλήματα. Τα έχω πει αυτά, να μην τα ξαναπώ, δεν συμφωνούμε όλοι για το τι θα ψηφίσουμε, δεν ασχολούμαστε με το τι ψηφίζει ο άλλος, αρκεί να συμφωνήσουμε στον αγώνα μας για την πόλη, στον αγώνα μας για την κοινωνική πολιτική, στον αγώνα μας για την κοινωνία, σε ένα μίνιμουμ πολιτικής ενότητας. Τι ρώτησες το τρίτο, συγγνώμη δεν άκουσα το τρίτη, την τρίτη ερώτηση, δεν θυμάμαι. Κάτι μου αναφέρεις τρίτο. Το τεχνικό πρόγραμμα. Όπως είπα και στην εισήγησή μου, θα έχουν ξεκινήσει κατά τη γνώμη μου, το διευκρινίζω τώρα, όχι δεν είπα αυτό, στην εισήγηση είπα ότι δεν είναι δυνατόν στο τέλος του 18 να αποτυπώνονται οικονομικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να στο εξηγήσει και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα έχει ξεκινήσει η Αιγαίου Πελάγους, ότι θα έχουν ξεκινήσει μια σειρά από έργα, τα οποία όμως προφανώς δεν θα αποτυπώνονται ως χρηματικά ποσά εκταμιευθέντα στο τέλος του 18. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Άρα το ερώτημα είναι αν θα ξεκινήσουν τα έργα. Δηλαδή τα όμβρια 4,3 στη δημοπράτηση που κάνουμε με την περιφέρεια, χρηματοδοτεί η περιφέρεια, έχουν ξεκινήσει, γίνονται. Αυτή τη στιγμή βέβαια η περιφέρεια έχει εκταμιεύσει ένα ποσό μέχρι τώρα, δεν το ξέρω πόσο. Τα πευκάκια έχουν ξεκινήσει, τα όμβρια των πευκακίων, οι δύο οδοί, δεν φαίνονται στα οικονομικά στοιχεία της περιφέρειας. Ο Μπαρμπίκας, ένα φοβερό έργο 5 εκατομμυρίων, δεν φαίνεται στην ΚΤΥΠ άμεσα, πάει μέχρι το Μάιο. Τα σχολιά που κάνουμε εμείς δεν φαίνονται όλα, τα, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί, να τελειώσει οι διαδικασίες, να παραληφθεί, να πληρωθεί για να φανεί ολόκληρο το έργο. Γι' αυτό προκύπτουν και τα χαμηλά νούμερα που το λένε διάφοροι συνάδελφοι εδώ. Αυτή είναι η απάντηση που έχω να κάνω. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, ερωτήσεις. Εγώ θα έλεγα, κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ λίγο ησυχία στο... Κύριε Γιαννακόπουλος, συγγνώμη ένα λεπτό. Καταρχήν λίγο ησυχία στο βάθος και δεύτερον συγγνώμη που δεν ανακοίνωσα ότι έχουν ήδη προσέλθει η κυρία Κολόνια και ο κύριος Κρητικίδης. Ορίστε κύριε Γιαννακόπουλο για τις ερωτήσεις. Ναι και θα έλεγα καλό είναι να απαντήσετε και όλα μαζί. Η δική μου γνώμη τώρα από εκεί πέρα μου θέλετε να παρεμβαίνετε δεν έχω καμία αντίρρηση. Ήθελα να κάνω κάποιες και εγώ ερωτήσεις στην αρχή γιατί νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι πολιτικός ο προϋπολογισμός και μπορεί να λέει το καθένας ότι μπορεί να ψηφίζει και έτσι είναι. Αλλά δεν έχετε καμία σχέση με έναν, ας πούμε, Δήμο που είναι στη Χρυσή Αυγή, που και εκεί λένε το ίδιο. Έχετε ένα χρώμα.
Έχετε μια απόχρωση που μπορεί κάποια χαρακτηριστικά όπως είναι ο πολιτισμός ή η κοινωνική πολιτική ή η στάση ως εργαζόμενος σηματοδοτεί κάτι. Και πάνω σε αυτό πρέπει να δέχεστε μια κριτική και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το δέχεστε από το να αποποιήσετε και να λέμε είμαι απολύτικος συνεχώς. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μερικές φορές είναι και πλεονέκτημα σε μια δημοτική αρχή, αν το χειριστεί καλά. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα έλεγα όμως κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτη ερώτηση. Μας μιλάγατε κάποτε για συμμετοχικό προϋπολογισμό. Είστε ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες αυτές? Γιατί κάποτε με τα 200-300 άτομα μας λέει ότι δεν είναι συμμετοχικός προϋπολογισμός. Σήμερα, με τα 5, τα 10, τα 15 άτομα ή να λείπουν σύσσωμοι σύλλογοι στον Αγιάννη ή αλλού, είστε ικανοποιημένος? Πρώτο. Δεύτερο. Θεωρείτε ότι φταίει κάτι? Για να το δείτε. Γιατί εγώ έχω να σου πω. Δεύτερο. Είστε ικανοποιημένος που για πρώτη φορά σε ψήφιση τα 25 χρόνια σχεδόν που είμαι εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας φορέας, ούτε ένας πολίτης? Δεν έχει ξαναγίνει. Ούτε ένας φορέας, εδώ ένας σύλλογος, ούτε ένας πολίτης να ενδιαφερθεί για το πού πάει την επόμενη χρονιά ο προϋπολογισμός του Δήμου. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Θεωρείτε ότι είναι λυμένα τα προβλήματα, γι' αυτό δεν έρχεται, ή θεωρείτε ότι έχει απαξιωθεί μια δημοτική αρχή και μια δημοτική ομάδα? Τι θεωρείτε από τα δύο? Τρίτο, οραματιστήκατε ένα μεγάλο έργο να το φέρετε εδώ, να το διεκδικήσουμε, ένα έργο το οποίο θα σηματοδοτεί και θα συμβάλλει στην αλλαγή όψης της πόλης. Ένα έργο που θα κάνει καλύτερη την ζωή των πολιτών, στη λειτουργικότητά του ή στην εμφάνισή του. Οραματιστήκατε ένα έργο. Ένα τέτοιο έργο δεν είναι τη δημοτική ομάδα, δεν έχουμε σημεία διάλυσης και αν αυτό το έργο το βάλατε να ενώσετε τη δημοτική ομάδα, να ενώσετε το Δημοτικό Συμβούλιο, να ενώσετε με τους συλλόγους και με τους φορείς και να το πάτε να το διεκδικήσετε. Ένα λέω εγώ. Εγώ θα πω παράδειγμα το Κοντόπευκο που είχαμε ενοποιηθεί όλοι και πήγαμε και πολίτες και πήγαμε και 120 πολίτες με τον Αντώνη το Σιδέρη, εγώ, εσείς, μπορεί να είστε. Εσείς ένα έργο βάλατε στο τραπέζι να μας ενώσετε όλους μαζί και να προχωρήσουμε, να το διεκδικήσουμε, γιατί μέσα από τους αγώνες δένονται οι συντροφικότητες και οι σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής. Και ένα τελευταίο. Είναι ο προϋπολογισμός που αφορά τη μισή τέταρτη και τη μισή πέμπτη χρονιά, δηλαδή την τελευταία χρονιά στην ουσία. Γιατί αν γίνουν εκλογές κανονικά, τον Μάιο του 19, πιάνει και από την τελευταία χρονιά. Εγώ θα έλεγα και μια κουβέντα έτσι ως αυτοκριτική, αν θέλετε μου λέτε, αν είστε ικανοποιημένοι στον προϋπολογισμό της τελευταίας χρονιάς με το έργο μιας μεγάλης θητείας 5 χρόνων για πρώτη φορά, ικανοποιημένοι με το έργο που κάνατε ή αν είχατε λείψει, γιατί είπατε κάποια πράγματα. Και μια ερώτηση τελείως διαδικαστική, γιατί έχω εδώ τον προϋπολογισμό. Στο κέντρο παιδιού λέτε ότι δίνετε 2.250, ο προϋπολογισμός μας δώσατε, και χθες που έγινε το συμβούλιο στο κέντρο παιδιού, προϋπολογίσανε και κάνανε προϋπολογισμό με 2,5 εκατομμύρια. Ποιο είναι σωστό, τα 2,5 εκατομμύρια που προϋπολογίσανε ή τα 2.250? Και αν είναι τα 2,5, από πού θα βρείτε τα άλλα 250.000 για να τα δώσετε στο κέντρο παιδιού? Ο κύριος Δήμαρχος. Θα μου επιτρέψετε πάλι. Δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ όταν διάβασα την αλλαγή κάποιων οικονομικών δεδομένων που λύσαν πριν από λίγο, λύσαμε το θέμα του κέντρου παιδιού. Πάει αυτό. Να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί και τότε δεν με άκουγες. Τι είναι συμμετοχικό? Δεν με άκουγες, όχι. Δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Τι είναι συμμετοχικός προϋπολογισμός? Δεν είναι οι συνελεύσεις που είχες μεγαλύτερη συμμετοχή εσύ από αυτή που έχουμε εμείς τώρα. Συμμετοχικό προϋπολογισμό που πάμε να κάνουμε έτσι ως πιλωτικό πρόγραμμα στο Τζακό είναι ότι αυτά τα 150 χιλιάρικα θα αποφασίσουν οι κάτοικοι. Θα αποφασίσουν οι κάτοικοι που θα πέσουν. Δεν είναι συνελεύσεις γειτονιάς που πήγαμε και εμείς και τους ακούσαμε. Λιγότερους από ό,τι ερχόντουσαν παλιότερα, όντως. Ναι, είναι μια διαδικασία που εφαρμόστηκε πέρυσι στο Χαλάντρι. Έγινε και ψιλοπέτυχε στο Χαλάντρι και θέλω να το δοκιμάσουμε και εδώ. Μπορεί να μην πετύχει, μπορεί να αποτύχει, αλλά πάντως θα ζητήσω από μια γειτονιά να μαζευτεί σε ένα σχολείο και να κουβεντιάσει τι θέλει σε αυτά τα 2-3 οικοδομικά τετράγωνα να γίνει. Εκείνοι θα αποφασίσουν, θα εκλέξουν μια επιτροπή, δεν θα είναι ο σύλλογος που θα τους υποκαταστήσει, γιατί τους συλλόγους τους βλέπουμε. Και τον Αγιάννη πρέπει να σας πω ότι έχουμε ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, όπως έχουμε ραντεβού αύριο με τους συλλόγους Πευκακίων. Υπάρχει μια διαφορά λοιπόν. Και τώρα να πω για το αν οραματιστήκαμε ένα έργο.
και το παλέψαμε μαζί. Θέλω να σου πω με λύπη ότι όπως εμείς ήρθαμε με τον Αντώνη το Σιδέρη και ψηφίσαμε, τότε δεν το ψήφισε ο Ζορμπάς ως γνωστόν, τη βιοκλιματική ανάπλαση του Κοντόπευκου, εμείς πήγαμε στην περιφέρεια για τη χρηματοδότηση του Δημαρχείου και εισπράξαμε και δεν μας υπερασπίστηκε κανένας. Δεν ήσασταν εκεί, είχατε τηλεφωνηθεί, αλλά δεν μας υπερασπίστηκε κανένας άλλος. Και παλεύαμε μόνοι μας. Όχι, εγώ δεν σας φώναξα, αλλά ο Βασίλης ήξερε ότι δεν μπορούσε να κάνει παρέμβαση. Δεν μπορούσε να κάνει. Θέλω να πω το εκ, μα ούτε εγώ ήξερα ότι θα συναντήσω τέτοια αντίδραση για να σας φωνάξω. Ο Βασίλης τότε είχε κάποιο μήνυμα. Κάτι έγινε τότε που μας φώναξες. Ναι. Ναι, όχι, όχι, δεν μιλάω για τώρα. Τότε που ήρθαμε, που ήρθε και ο Αντώνης ο Σιδέρης για... Α, μπράβο, για τη βιοκλιματική. Εγώ δεν είχα τέτοιο σήμα. Όταν πήγα εκεί το κατάλαβα. Αλλά τώρα το λέτε, αν οραματιστήκαμε ένα έργο με ενταγμένο το Δημαρχείο 21 εκατομμυρίων στη δημοπράτηση και να πω κι άλλα, δεν θέλω τώρα, μη με στεναχωρείς τώρα ότι δεν οραματιστήκαμε εμείς ένα έργο. Τον Ιόλα που τον ψηφίσατε κι εσείς και πολύ καλά κάνατε, ας πούμε. Ωραία. Και που πάμε για χρηματοδότηση της αναπλασής του τώρα. Πάμε μαζί. Δεν έχω αντίρρηση εγώ να πηγαίνουμε στα ραντεβού μαζί. Αν όμως ξέρω από πριν ότι θα βρω πόρτα και πιέσετε. Δηλαδή έχω πει στον Αντρέα τον Κιζιώτη ότι όταν πάμε στον Αποστόλου του Υπουργείου αυτού για το Υπουργείο Γεωργίας, βεβαίως να πάμε όλοι μαζί να πιέσουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση και να αγωνιστούμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κιζιώτης. Να φορέσουμε τα αθλητικά μας εκείνη την ημέρα, γιατί τα μποτάκια μας. Έχω τρεις ερωτήσεις βασικά. Είπα να μην κάνω καμία, αλλά δεν πειράζει, σας κάνω τρεις ερωτήσεις. Η μία αφορά στην ουσία των παρεμβάσεων του τεχνικού προγράμματος. Στην επικαιρότητα, συνάδελφοι, είναι η πολιτική προστασία. Είναι στην επικαιρότητα αντικειμενικά με τις πλημμύρες, ας πούμε. Όπως ανέφερε και σε προηγούμενο συμβούλιο, αν κάτι πάει στραβά, δεν είμαι προληπτικός, έτσι κι αλλιώς το ξέρετε, το αναφέρω, αν κάτι πάει στραβά στην Αγία Παρασκευή, δεν θα είναι βασικά μια πλημμύρα που θα κατέβει τον Ημιτό, που είχε κατέβει κατά καιρούς και είχε πνίξει τη βιβλιοθήκη, αν ξέρετε, νεότεροι, όσο δεν το ξέρετε, κάποιοι το μάθουν. Στην Απόλλως, καλά θυμάμαι παλιότερα, και στο Ρούσι, στη στροφή στο Ρούσι, έβαζε ο Ρούσις εκεί σακιά και κατέβει, αλλά μιλάμε τώρα πριν από 40 χρόνια, για τώρα μιλάω. Για τώρα λοιπόν, αυτό που μπορεί κανείς να σκεφτεί και να ανησυχήσει όσον αφορά στην πολιτική προστασία είναι αν ο Ημιτός καεί ή δεν καεί. Άμα καεί θα μιλάμε για τις πλημμύρες μετά. Και ρωτάω ένα σημείο που αναφέρεται στην πολιτική προστασία σε σχέση με την πυροπροστασία του Ημιτού. Και ένα ποσό που έχει αναφερθεί οπουδήποτε μέσα στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, σχετικά επίκαιρο. Αλλά παλιά σκοπής επίσης. Υποσχεθήκατε έστω και περιφραστικά στους αθλητικούς φορείς που καλέσατε προχθές το βράδυ μετά το συμβούλιο για να γίνει προπονητήριο στο χώρο πίσω από το γήπεδο. Θέλω να μάθω. Και με βάση βέβαια την αναφορά σας στην επαναπόκτηση ή στην επίσημη απόκτηση του χώρου, ότι είναι καθαρά με τις προδιαγραφές που τις θέλουμε για χώρο πρασίνου, αναψυχής και λοιπά. Έτσι, αν είναι και ανακόλουθο δηλαδή, γιατί αυτά ορκιστήκατε προχθές που το ψηφίσατε κιόλας. Και το τελευταίο αφορά και σε αυτό που είπε και ο Αποστόλης. Λέει ο Αποστόλης λοιπόν ότι δεν περιλαμβάνουμε στα ποσά που δεν πρόκειται να εκταμιευθούν ή να... Βεβαίως τα στοιχεία που θα πω παρακάτω, γιατί θα τα πω για λόγους ουσίας και όχι εντύπωσης, έτσι, όλα τα ποσά που έχετε βάλει, το 90% δεν εκταμιεύτηκε, δεν υλοποιήθηκε, ας πούμε, έτσι. Και δεν μου λέτε κάτι, ο Ναΐσχος, για παράδειγμα, πρώτος κύριος Γιαννακόπουλος, πρόκειται να κατασκευαστεί μέσα στο 18 και να αποταμιευθεί το ποσό και να δοθεί, ή πρόκειται να αγοραστεί το οικόπεδο για το πράσινο σημείο. Κατά τη δικιά σας εκτίμηση που το λέτε κιόλας και το ισχυριζόσαστε. Λοιπόν.
Λοιπόν, ο κύριος Μουστογέννης θα τοποθετηθεί. Ο κύριος Τσιαμπάς, ερωτήσεις. Εγώ θα ξεκινήσω από το τεχνικό πρόγραμμα και στη συνέχεια θα πάω στον προϋπολογισμό. Ξεκινώντας λοιπόν από το τεχνικό πρόγραμμα, θα ήθελα να μου να διαβεβαιώσετε πάλι ότι από πού θα δοθεί το υπόλοιπο ποσό για το 2017 για την αγορά του Ιόλα. Μιλάμε για 70.000. Δεύτερον, τώρα μάλλον προς τον κύριο Κονταξή θα απευθυνθώ, μάλλον δεν. Γνωρίζετε πόσες πιστώσεις έχει δυνατότητα να απορροφήσει για έργα ο Δήμος μας. Εδώ θα ήθελα και τη μαρτυρία της Οικονομικής Επιτροπής. Εγγράφεται στους ιδίους πόρους έργα ύψους 3.273.000. Δεν ξέρω εγώ ποιος από τους δυο σας δεν είναι. Γράφεται από ιδίους πόρους 3.273.000. Εγώ βάζω μέσα και τη ΣΑΤΑ σχολείων και τη ΣΑΤΑ και του ΣΚΑΠ. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και στην ουσία ήδη οι πόροι είναι αυτά. Πιστεύετε... Εγώ... Ναι. Περισσότερα από τα έργα των οποίων έχετε βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα είναι συνεχιζόμενα και όχι νέα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις στο Δήμο, πέραν από το τι εγγράφεται στον προϋπολογισμό, για να ολοκληρωθούν τα έργα μέσα στο 18, εάν. Πόσα διαθέσατε για την παιδεία, πόσα μάλλον διαθέτετε για την παιδεία το 18 και πόσα διαθέσατε το 17. Και αν η καινούργια εργολαβία, η οποία το 17 όπως ξέρουμε δεν μπήκε καμία εργολαβία, συνεχίσατε την εργολαβία του 16, πότε εκτιμάτε ότι μπορεί να αρχίσει. Κάθε χρόνο, μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα, φέρναμε και τις λειτουργικές δαπάνες. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τεχνικού προγράμματος και θα έλεγα ότι απορροφητικότητα έχουν περίπου στο 50-60%, ενώ το τεχνικό πρόγραμμά σου είναι στο 5%. Φέτος, γιατί δεν μας έχετε τις λειτουργικές δαπάνες μαζί με το τεχνικό πρόγραμμα και να μας πείτε περίπου αν ξέρετε πόσες είναι. Πόση ΣΑΤΑ έχετε μέχρι 31 Δωδεκάτου του 18 για να απορροφήσετε. Το πράσινο σημείο θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ποια είναι η εξέλιξή του, διότι με μια αυτή ενημέρωση μας κάνατε σήμερα διαγράφηκε από τον προϋπολογισμό και όπως ξέρουμε είχε διαγραφεί και από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Να μας ενημερώσετε ποια είναι η εξέλιξή του. Επίσης να μας ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος, αν έχει καλοσύνη και ξέρει, η γέφυρα στο ύψος της περιφέρειας. Εάν υπάρχει πρόβλημα, λαμβανωμένο υπόψη ότι το 14 που αναλάβατε ήταν σχεδόν η μελέτη έτοιμη, τα χρήματα ήταν δεσμευμένα από ΕΣΠΑ και ακόμα περιμένουμε. Αν έχετε, αν γνωρίζετε κάτι να μας ενημερώσετε. Και πάμε τώρα στον προϋπολογισμό. Στο 011-01 αποστόλη γράφει 3 ITM να τα σβήσει, είναι ένα μόνο. Τα άλλα τα δύο έχουν καταστραφεί, τα έχουν κλέψει. Σας δίνει οι τράπεζες 3 για 3 ITM. Τότε να πάω κι εγώ να πάρω. Λοιπόν, εντάξει. 311-01. Τέλη καθαριότητος και φωτισμού. Φέτος εγγράφεται 218.000 παραπάνω. Με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής για το 17 έχουμε σπράξει με 30 Νοεμβρίου 3.966.142 και δεν προβλέπεται να σπράξουμε, αλλά έτσι δεν είναι, μέχρι 31 Δωδεκάτου. Γιατί αυτή η αύξηση και πώς θα δικαιολογήσουμε? Δεν πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό στα πραγματικά δεδομένα? Έσοδα ΤΑΠ. Το 17 είχαμε γράψει 1.315.000, φέτος 1.260.000 και εισπράξαμε φέτος 744.000. Πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί δεν το λαμβάνουμε υπόψη στον καινούριο προϋπολογισμό. ΦΙΧ. Για πρώτη φορά φέτος έχει μειωθεί κατά 70.000 η επιχορήγηση από ΦΙΧ στις σχολικές επιτροπές. Αυτό δεν αφορά εσένα, δεν αφορά την Οικονομική Επιτροπή, έτσι, το Οικονομική Υπηρεσία. Λοιπόν, για πρώτη φορά είναι 90.000 λιγότερα που δίνουμε. Πέρσι δόθηκε 164 από ΦΙΧ, φέτος δίνει μόνο 90, νομίζω. Ναι, μόνο 90.
Λοιπόν, εκεί που κάνει την κατανομή Αντρέα του ΦΙΧ φαίνεται. Στα προνοιακά, αν μπορείς να μας πεις, Αποστόλη, ποιοι δήμοι αποδεσμεύονται. Φέτος πρέπει έχουμε 2,5 εκατομμύρια περίπου λιγότερα. Ποιοι δήμοι φεύγουν και μένουμε πλέον μόνο εμείς. 51-19. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ 17-18. 767.000 το 17, 29.000 το 18. Το ίδιο στο 51-29. Έχουμε μεγαλύτερη αύξηση. Να μας πείτε αν είναι δυνατόν. Γιατί. Συγκριτικά πάντοτε με στοιχεία του 17 είναι αυτά, έτσι. Και τώρα μιλάω και για κάποιες πολιτικές ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο. Έχουμε μειώσει τις εκδηλώσεις και ποιες είναι αυτές. Οι επιχορηγήσεις μειώνονται εκτός από το ΦΙΧ που είπαμε, τις σχολικές επιτροπές. Για τις μειώσεις στους παιδικούς σταθμούς μας είπατε φέτος ήταν 450.000 λιγότερα, δίνετε 200. Έχουμε μείον 90 στη βιβλιοθήκη και 180 στον ΠΑΟΔΑΠ. Θα ήθελα να μας πείτε για ποιο λόγο. Επίσης έχουμε, Αποστόλη, το κέντρο νεότητος 1322. Κοινότητας λέει, αλλά νεότητος μήπως είναι. Μήπως έχει γίνει λάθος. Κοινότητας είναι το σωστό. Τέλος πάντων, εγώ έγραψα το ένα από τα δύο, δεν ξέρω τι. Γιατί στον περσινό του 17 το έχετε νεότητα, στον φεστινό το έχετε κοινότητας, έτσι, γι' αυτό από εκεί το πήρα. Λάθος είναι. Λοιπόν, έχετε 56-160 και δεν έχετε εισπράξει τίποτα και το ξαπαναλαμβάνετε φέτος. Θα ήθελα να μας πείτε γιατί. Στον 15-11-01 το 18 έχετε 1 εκατομμύριο. Το 15-11-01. Έχετε 1 εκατομμύριο από πού και το 17 έχουμε 86.000 και έχουμε εισπράξει μέχρι τώρα 94. Γιατί τόσο μεγάλη διαφορά. Πού οφείλεται η αύξηση. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μιλωνάκη. Μια απάντηση μόνο. Τα υπόλοιπα είναι οικονομικό. Να ενημερώσω για την πεζογέφυρα. Έχει έρθει ο εργολάβος. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσουμε την παραχώρηση του χώρου για να δουλέψει. Έχει δημοπρατηθεί, έχει έρθει ο κύριος Κοκκίνης, ο οποίος έχει και μία τυχαία καταγωγή από το Βαλτεσινίκο της Γορτινίας που ξέρει ο κύριος Γιανακόπουλος και ο κύριος Μουστόγιαννης, το χωριό της μάνας μου. Έχει φύγει, μεγάλος άνθρωπος, έχει φύγει πολλά χρόνια, έχει πάρει και τις 6 πεζογέφυρες. Έχουμε έρθει εδώ, έχει μιλήσει με τον Αργύρη, δεν ξέρω αν ο Αργύρης έφυγε. Έχουν βάλει μια σειρά στο θέμα. Αυτή είναι η 10η ημερομηνία. Εγώ σου λέω ότι προχτές ήταν εδώ, να σου δώσει και τα τηλεφωνά του, να του τηλεφωνάς, να τον ρωτάς και αυτόν, όπως ρωτάς διαφόρους τηλεφωνικά και από κοντά, να τηλεφωνείς και στον εργολάβο της πεζογέφυρας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ο κύριος κύριε Τσιαμπάς, ακούσαμε. Ο κύριος Μιλωνάκης. Λίγο πιο μακριά, λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, δεν έχω εδώ, έχω καλυφθεί σε πολλές ερωτήσεις. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με κάποιους κωδικούς των εσόδων. Βλέπω μια δικαιολόγητη αύξηση, να το πω, μάλλον απόκληση, αυτή είναι η σωστή λέξη, σε σχέση με τα έσοδα τα οποία είχαν προβληθεί το 2017, με αυτά που βεβαιώθηκαν. Ναι, με αυτά που βεβαιώθηκαν το 2017 και με αυτά που εκτιμώνται για το 2018. Για παράδειγμα, έτσι υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι κωδικοί, δεν τους διαβάσω φυσικά έναν-έναν, θα φέρω δύο παραδείγματα. 03-13-01, 32.000 είχαν προβλεφθεί, βεβαιώθηκαν 60, εισπράχθηκαν 60 ευρώ, εισπράχθηκαν 102 ευρώ, συγγνώμη, βεβαιώθηκαν 60 ευρώ, εισπράχθηκαν 102 ευρώ και προβλέπονται 40.000. Μιλάω για το τέλος Ταμείου Λαϊκών Αγορών. Αντίστοιχα, αφορά τα έσοδα από ΤΑΠ και διάφορους κωδικούς που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, στην ίδια λογική, βλέπω ότι συμβαίνει και με τις υπερορίες.
Συγγνώμη, ότι ας πούμε, εισφορά σύνταξη υπέρ δημοσίου. 160.000 ευρώ προβλέφθηκε το 2017. Βεβαιώθηκαν 128.000. Εισπράχθηκαν 239.000 και προϋπολογίζονται 480.000. Γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Ψήλα. Λοιπόν, επ' ευκαιρία της ψήφισης του προϋπολογισμού, το έχω ανοιχτό. Επ' ευκαιρία της ψήφισης του προϋπολογισμού έχω να πω τα εξής. Είναι γνωστό ότι η υλοποίηση των στόχων που βάζει κάποιος αιρετός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και από τον τρόπο λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών παύλα υπαλλήλων. Έξω όμως από κάθε λογική δική μου είναι η άρνηση υπαλλήλων, προβάλλοντας διάφορα προσχήματα, να εκτελέσουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία προμήθειας αυτοκινήτου, η οποία αφού ξεπέρασε όλες τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, είχε φτάσει στο τέλος της. Συγκεκριμένα, θέλοντας να υλοποιήσω ένα χρόνιο αίτημα της φιλοζωικής που αφορούσε την αγορά ενός αυτοκινήτου για την περισυλλογή και μεταφορά των ζώων, απευθύνθηκα στον ΟΔΗ, θέλοντας ταυτόχρονα να στείλω με αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα για μια διαφορετική και άκρος οικονομική συμφέρουσα για το Δήμο, διαδικασία προμήθειας αυτοκινήτων. Τη διαδικασία αυτή την ξεκίνησα στις 7 Τετάρτου του 2015, με συνεχόμενα έγγραφα και παρουσία στον ΟΔΗ, με τελικό αποτέλεσμα στις 9 Ενδεκάτου του 2016, όπου βρέθηκε όχημα που πληρούσε τις προδιαγραφές ενός μικρού αυτοκινήτου 998 κυβικών πόλης με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων σε άριστη κατάσταση και με αναδιπλούμενα καθίσματα χωρητικότητας 230 λίτρων. Στις 15 Δευτέρου του 2017 πήρα έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών από το Τμήμα Κρατικών Αυτοκινήτων, με την επισήμανση μέσα σε 60 μέρες να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της κυριότητας του συγκεκριμένου οχήματος. Την απόφαση αυτή την πρωτοκόλλησα η ίδια για διεκπαιρέωση, πρώτον στη νομική υπηρεσία, δεύτερον στο περιβάλλον, τρίτον στην οικονομική και τέταρτον στο Γενικό Γραμματέα. Η απόφαση αυτή παρέμεινε αδιεκπεραίωτη, όπως αδιεκπεραίωτα παρέμειναν η καύση των νεκρών ζώων, η δημιουργία δημοτικού κτηνιατρίου κτλ. Δυστυχώς, από όλα αυτά δεν μπορώ να βγάλω έξω την ανοχή ή αδιαφορία αιρετών που είναι σε θέση ευθύνης. Όπως είναι αντιληπτό, αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι έξω από τις αρχές και τις αξίες μου και πιστεύω ότι εκθέτει συνολικά τη διοίκηση. Τελειώνοντας, προτείνω και σε πείσμα των καιρών να εισαχθεί με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018. Το ποσό των 3.600, δηλαδή όσο έκανε η αγορά αυτή του αυτοκινήτου, ελπίζοντας ότι η αδιαφορία και ανοχή απέναντι σε τέτοιες λειτουργίες υπηρεσιών είναι συμπτωματική και ότι τέτοιου είδους αντιμετωπίσεις από πλευράς μας θα πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Το ίδιο βέβαια να απαντήσω και στον κύριο Γκυζιώτη, το φίλο μας τον κύριο Γκυζιώτη, για την πολιτική προστασία που λέει. Το πυροσβεστικό που έχουμε φέρει από το ΣΠΑΙ εδώ και 2 χρόνια, που είναι καθόλου με καινούρια λάστιχα, καινούριο φτιαγμένο κτλ. Και μόνο πετρέλαιο θα βάζαμε μέσα, στέκεται εκεί 2 χρόνια στο γκαράζ του Δήμου. Ευχαριστώ. Όχι. Για μένα, τι έκανα πάλι. Ωραία, ορίστε. Όχι, ένας από τους δύο διαλέγει. Μάθαμε ότι το κλειστό προπονητήριο θα γίνει κάπου εκεί πάνω πίσω, δίπλα από το ανοιχτό γήπεδο του Νότου. Όχι, δεν μάθατε, δεν μάθατε. Α, δεν ισχύει. Δεν μάθατε τίποτα. Τώρα θα μάθεις που λέει. Παρακαλώ κύριε, τοποθετήσεις. Τι. Α, συγγνώμη, πω. Ναι, με αποδιοργανώνεις κύριε Τσιαμπά. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι θα απαντήσουν. Είναι προφανές ότι δεν ξέρω ακριβώς να απαντήσω για την απόκληση στα έσοδα για λεπτομέρειες οικονομικές. Θα πω όμως το εξής. Θέλω να πιστεύω ότι αρκετά από αυτά θα τα απαντήσει ο Απόστολος, τον οποίο τον ευχαριστώ ιδιαίτερα διότι έχει ξενυχτήσει κάπως ανή βράδια και ήταν και αρρωστούλης.
Να πω εξ αρχής ότι η υπόθεση προπονητήριο βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης και προφανώς δεν θα προβούμε σε καμία παράνομη ενέργεια. Ξέρουμε εξάλλου ότι υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος που δεν θα μας επιτρέψει καμία παρανομία στους χώρους πίσω από το γήπεδο ή μπροστά από το γήπεδο ή στο οποιοδήποτε σημείο ή αν είναι στα όρια της νομιμότητας. Συζητούμε και το πίσω από το γήπεδο στο βαθμό που μπορεί να έχει νομιμότητα οποιαδήποτε κατασκευή, αλίμονο αν προχωρήσουμε σε παρανομίες. Δεν το συνηθίζουμε ή τουλάχιστον προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα της πόλης σαφώς στα όρια της νομιμότητας. Για την πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία είναι κάτι που το δουλεύουμε μαζί με τον ΣΠΑΗ και με τις υπαλλήλους του Δήμου και όσον αφορά τον ημιτό, πρέπει να σας πω ότι είναι γνωστό ότι το δασαρχείο μπορεί να κάνει πράγματα στον ημιτό. Εμείς προστατεύουμε από το περασμένο καλοκαίρι τη νυχτερινή πρόσβαση γύρω-γύρω και ώστε να αποτρέψουμε και όλο αυτό το βραδινό αλσβερίσι που γίνεται έξω από το μοναστήρι και προς τα πάνω. Δουλέψαμε και φέτος με τους εποχιακούς υπαλλήλους της προστασίας και με το Σύλλογο Κατοίκων Τσακού, όπως ξέρετε, στο Ολόφο. Προχωράμε τώρα στην ανάπλαση των μονοπατιών, όπως έγινε και η μικρή αλλά ουσιαστική ανάπλαση του λόφου του πάρκου Νεαπόλεως, Γραβιάς. Το τεχνικό πρόγραμμα δεν ξέρω. Αν νομίζεις ότι κάτι πρέπει να γίνει, να δούμε και μπορούμε να κάνουμε και αναμόρφωση. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν τέθηκε κάτι. Και θέλω να πω και κάτι για να γίνει σαφές. Γιατί φαίνεται ότι περνάει λίγο στον ντουκ. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής από τότε που αναλάβαμε εμείς τη Δημοτική Αρχή κάνει λεπτομερή καθαρισμό και παρακαλώ να πάτε στους διπλανούς όλους τους Δήμους, λεπτομερή καθαρισμό χώρων και οικοπαίδων πέραν αυτών που κάνει ο ΣΠΑΗ. Και κινδυνεύουμε να μην μας το ξαναεγκρίνει βεβαίως η Επίτροπος εάν δεν δουλέψουμε σωστά φέτος τον απολογισμό και τις κλήσεις σε εκείνους που κάναμε τη δουλειά τους. Καθαρίσαμε τα οικοπαίδα τους. Όμως, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μετά από χρόνια, για να μην λέω ότι έγινε για πρώτη φορά, παρότι δεν είμαι σίγουρος και γι' αυτό, καθάρισε εκτεταμένα τέτοιους χώρους μεγάλους και μικρούς και οικόπεδα σε αυτή την πόλη πρωτοποριακά σε σχέση με πάρα πολλούς Δήμους. Πάρα πολλούς Δήμους που συνορεύουν με τον Ημιτό. Εξαιρετική δουλειά από εξαιρετικούς εργολάβους που φέτος μας καθυστέρησε λίγο, μας πήγε λίγο πίσω, αλλά έκανε για τρίτη, τέταρτη χρονιά, ποια χρονιά είναι η τρίτη, έκανε τόσο λεπτομερή δουλειά καθαρισμού χώρων που θα μπορούσαν να πάρουν φωτιά. Δεν ήταν σύνηθες αυτό, καθάριζε η υπηρεσία τα 23 στέμματα στα Πευκάκια, καθάριζε και λίγο τον Μπέλμπα και δεν μπορούσε προφανώς να ανταποκριθεί σε άλλες μεγάλες καθαριότητες οδών, χώρων. Από τότε για τρίτη χρονιά καθαρίζουμε τεράστιους χώρους. Συγγνώμη αν έχω κάτι, κάτι δεν έχω πει για την πεζογέφυρα, είπα, νομίζω ότι απάντησα στον Αντρέα ό,τι μπορούσα. Και το ίδιο για το προπονητήριο ισχύει και στην ερώτηση του κυρίου Τσιαμπά. Λοιπόν, δύο απαντήσεις που με αφορούν και μετά θα απαντήσουν οι αντιδήμαρχοι αν θέλουν κάτι να απαντήσουν σε αυτά που ακούστηκαν και ο κύριος Σκουλουδάκης στους κωδικούς. Σε αυτό που είπε η κυρία Ψήλα, όντως έτσι είναι, απλά υπήρχε ένα ζήτημα ότι την τεχνική έκθεση για το συγκεκριμένο όχημα, αφού έφτασε στην οικονομική, έπρεπε να την υπογράψει όχι η κυρία Κορμπάκη που είναι σε αυτή τη διαδικασία, αλλά ένας μηχανικός. Λοιπόν, ένας μηχανικός. Έχουμε πάει σε μια διαδικασία και είναι προς τιμήν του κυρίου Μπουρδάρα, ως τεχνολόγου μηχανικού, να υπογράψει για το αυτοκίνητο και προφανώς, κυρία Ψήλα, στον προπολογισμό το 18 και θα ενταχθεί και θα το πάρουμε το αυτοκινητάκι. Τώρα, όσον αφορά, κύριε Τσιαμπά, αυτό που είπατε για... Κύριε Τσιαμπά, μ' ακούτε? Κύριε Τσιαμπά, αυτό που είπατε, αν έγινε κατανοητό
Η διαδικασία από τη μεριά της τεχνικής υπηρεσίας μετά και από πρότασή της και... Πώς? Θα σας πω, θα καταλάβετε. Πήγαμε στη διαδικασία να κάνουμε διετές πρόγραμμα, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι ιδιαίτερα στα σχολεία που είναι 490.000, γιατί όπως γνωρίζετε, επειδή έχετε χρηματίσει αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, πρέπει στα σχολεία οι παρεμβάσεις να γίνονται ή το καλοκαίρι ή στις γιορτές. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν πήγαμε με αυτή τη συλλογιστική για να είμαστε έτοιμοι όσον αφορά την όποια εργολαβία έχουμε και στοχευμένα να παρεμβαίνουμε τότε που μπορούμε. Το ίδιο κάναμε και εντάξαμε τους αύριους χώρους με στόχο να αναμορφώσουμε το καπί του Τσακού, το οποίο έχει πολλά προβλήματα σχέση με την πλατεία, και επίσης και σε όλα τα έργα που θα πει ο κύριος Κονταξής, πήγαμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που ζητήσατε προηγουμένως. Τώρα θέλει να απαντήσει ο κύριος Κονταξής, να πει δύο κουβέντες, ο κύριος Γκόνης. Άλλος αντιδήμαρχος θέλει να πει κάτι? Όχι. Και ο κύριος Χουλουδάκης. Έλατε, κύριο Κονταξή. Καταρχάς να πω στον κύριο Τσιαμπά ότι η διαβεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία είναι ότι τα χρήματα υπάρχουν για να γίνουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι έτσι θα εξελιχθεί το πρόγραμμα να εκτελέσουμε το σύνολο σχεδόν αυτών των έργων. Αυτό που σας είπε ο κύριος Βλάχος τώρα το κάναμε και για τη συντηρήση των οδών. Έγινε δηλαδή προϋπολογισμός για 2 χρόνια, ώστε να μην υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό, τελειώνει μια εργολαβία, επήγει να κάνουμε ένα πεζοδρόμιο και δεν έχουμε ανοιχτή εργολαβία. Θα υπάρχει λοιπόν ανοιχτή εργολαβία για 2 χρόνια, γιατί ξέρετε, καμιά φορά αυτά τα προβλήματα προκύπτουν άμεσα. Δηλαδή, κάθεται ένα πεζοδρόμιο. Τι να πεις εκείνη την ώρα, δεν έχω ανοιχτή εργολαβία και περίμενε. Ενώ με αυτόν τον τρόπο για 2 χρόνια θα έχουμε ανοιχτή εργολαβία. Όσον αφορά το προπονητήριο, το είπε ο κύριος Δήμαρχος, εξετάζουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις και να είστε βέβαιος ότι ό,τι γίνει θα γίνει μέσα στα πλαίσια νομιμότητας. Είναι βέβαιο δηλαδή, αν κάνουμε κάτι παράνομο, την άλλη μέρα θα μας έχουν σταματήσει. Και μια πολιτική απάντηση στον κύριο Ζορμπά, όσον αφορά το αν διεκδικούμε ή όχι, θα σας πω, όχι τι λέμε εμείς, αλλά τι λέει ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης λοιπόν ανέβασε, είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρσίου, μα τι γίνεται με την Αγία Παρασκευή? Η Αγία Παρασκευή τα παίρνει όλα. Παίρνει γυμνασίπτη δημαρχείο, παίρνει όλα κτλ. Τι συμβαίνει? Και έσπευσε. Εντάξει, ευχαριστώ. Ελάτε. Δεν κάνουμε εμφύλιο τώρα. Οκ. Okay. Γνωστά. Θέλετε κάτι άλλο, κύριε Κονταξή? Ωραία. Okay. Ο κύριος τόσα Γκόνης. Προκύψει. Ο κύριος Γκόνης. Κύριε Γκόνη, ορίστε. Παρακαλώ. Κύριε Τσιαμπά, λυπάμαι, σας έχω εξηγήσει πολλές φορές τι είναι ο ΦΙΧ. Ο ΦΙΧ είναι ένα ποσοστό επί του ηλεκτροφωτισμού. Και δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε να μιλάτε για μείωση ή για έλλειμμα ή για... Το ΦΙΧ θα το δούμε στο τέλος Φλεβάρι. Τότε θα τον δούμε το ΦΙΧ. Και έχουμε τη διακριτική ευχέρεια να τον κατανείμουμε είτε στις σχολικές επιτροπές είτε στο τεχνικό πρόγραμμα εφόσον χρειαστεί να συμπληρώσουμε σάτα σχολείων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κουλουδάκης. Κύριε, ο κύριος Κουλουδάκης. Ωραία, μετά το χαλαρωτικό διάλειμμα λοιπόν. Όχι. Ο κύριος Χουλουδάκης. Ωραία, κύριος Χουλουδάκη. Για κάτι που δεν μπορεί να κατηγορηθεί η οικονομική υπηρεσία είναι για πλασματικούς προϋπολογισμούς. Το τονίζουμε από την αρχή ότι στόχος μας είναι οι προϋπολογισμοί που φτιάχνουμε να είναι όσο το δυνατόν πραγματικοί. Απόδειξη αυτού του πράγματος είναι, άμα κοιτάξετε τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα που κάνουμε με αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας, θα δείτε ότι οι αποκλήσεις μας είναι γύρω στο 4-5% και δεν οφείλονται κυρίως στα έσοδα, γύρω εκεί πέρα είναι η αποκλήσή μας στα έσοδα, και δεν οφείλεται κυρίως στα έσοδα που υποτίθεται ότι πρεσβεύουμε ότι θα εισπράξουμε. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι σήμερα που μιλάμε, με στοιχεία σημερινά, τωρινά μάλλον, αυτής της ώρας, έχουμε εισπράξει από αυτά που έχουμε προϋπολογίσει, τα οποία είναι 55 εκατομμύρια, το 80%.
και μας μένει ολόκληρος ο Δεκέμβριος. Θα πεις καλά τι λες. Α, έχουμε εισπράξει νέο το 80%, δηλαδή 43,5 εκατομμύρια. Και θα πει κάποιος, καλά τι λες, ανάμεσα στα 55 και τα 43,5 είναι 12,5 εκατομμύρια, 11,5. Θα τα εισπράξεις μέσα σε ένα μήνα. Όταν διαβάζουμε τον προϋπολογισμό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας συγκεκριμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ΠΟΕ. Δηλώνουμε από την αρχή ότι δεν θα τα εισπράξουμε. Τα ΕΠΟΕ μας στο 2017 ήταν 7.150. Δηλώσαμε με σχετική εγγραφή στον 85 ότι δεν θα τα εισπράξουμε. Άρα δεν μπορούμε να τα υπολογίζουμε αυτά τα 6,5 εκατομμύρια που είναι η διαφορά των αυτών που προβλέπονται στα έσοδά μας με αυτά που προβλέπονται ως επισφάλειες στα έξοδα, ότι τα 7,5 εκατομμύρια θα τα εισπράξουμε. Άρα κάνει σοβαρό κάποιος λάθος που θα πει ότι θα πάω να εισπράξω τα 7,5 εκατομμύρια. Δεν πας να εισπράξεις τα 7,5 εκατομμύρια, τις 400.000 πρέπει να εισπράξεις. Οπότε άμα πάει κάποιος να κοιτάξει τα νούμερα και κοιτάξει αυτή τη διαφορά των 11,5 εκατομμύριων, μάλλον τα 6,5 εκατομμύρια δεν θα πρέπει να τα λάβει υπόψη του. Προνοιακά δεν μας τα δίνουν όλα. Τα προνοιακά τελειώσανε. 1,5 εκατομμύριο δεν θα μας το δώσουν. Αυτό όμως είναι έσοδα-έξοδα. Δεν θα το δαπανίσουμε κιόλας. Άρα τα 6,5 γίνανε 7. 500.000 είναι σήμερα είναι η αποδόση στα ταμεία. 1,5 εκατομμύριο περίπου, όχι 1,5 εκατομμύριο, 1,200 στο 2017 ήταν αυτά που είχαμε προβλέψει ότι θα έρθουν από την περιφέρεια. Και ενώ μιλάγαμε για 11,5 εκατομμύρια, ότι είναι η διαφορά, γιατί έχουμε εισπράξει το 80%, άμα έπαιρνε κάποιο τα νούμερα, αυτό θα έλεγε ότι έχουμε εισπράξει το 80%. Μα, τα νούμερα που μόλις σας ανέφερα κάνουν 9,5 εκατομμύρια. Δηλαδή εμείς στο επόμενο διάστημα δεν θέλουμε να εισπράξουμε 11,5 εκατομμύρια. Χωρίς να έχω κάνει έτσι ένα πρόχειρο έλεγχο έκανα. Θέλουμε να εισπράξουμε από το 1,5 μέχρι 2. Και δεν έχει εγγραφεί όλη η καθαριότητα, γιατί γίνονται ακόμα τακτοποιήσεις. Γενικώς όμως το τι εισπράττουμε, αυτό φαίνεται καθαρά 31/12 του κάθε έτους. Και φαίνεται ακόμα καθαρότερα το τι εισπράττουμε και τι δουλειά γίνεται στην οικονομική υπηρεσία σχετικά με την πρόβλεψη των εσόδων μας, τα οποία πάντα, να το ξέρω, τα υπολογίζουμε προς τα κάτω, ποτέ προς τα πάνω. Φαίνεται στις τελικές οικονομικές καταστάσεις που δίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση κάθε έτους τόσο στα έξοδα όσο και στα έξοδα. Καθώς και το κριτήριο που βγάζει το παρατηρητήριο, το οποίο άμα δείτε από το 2013 μέχρι και φέτος, σε κάθε τέλος του χρόνου για το παρατηρητήριο ο Δήμος Αγίας Παρασκευής είναι πάντα θετικός. Υπενθυμίζω ότι για να μπει κάποιος είναι θετικός πάντα και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις πάνω του 5 και 10, απάνω από το 5%. Υπενθυμίζω ότι για να μπει κάποιος στο παρατηρητήριο σε έλεγχο πρέπει να είναι αρνητικός μείον 10. Πάμε τώρα στην ερώτηση που έκανε ο κύριος. Αυτό ήταν πρόλογος. Ναι, αυτό ήταν πρόλογος. Γιατί ήταν για εχμές για την οικονομική. Όχι, όταν γίνεται για εχμές στην οικονομική, γιατί κουραζόμαστε και κάνουμε δουλειά και τα παιδιά πάνω μας λένε διάφορα ότι δεν πληρώνουμε, ότι δεν κάνουμε. Ναι, δεν θα πάρουμε έτσι στον αέρα μία μελέτη χωρίς να εξετάσουμε αν ο υπάλληλος είναι αρμόδιος για οποιοδήποτε, για 3.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο. Δεν θα εξετάσουμε τη μελέτη αν είναι αρμόδιος υπάλληλος. Σύσσωμη οικονομική υπηρεσία δεν ήθελε να κάνει αυτή τη δαπάνη. Σήμερα που μιλάμε, όχι σήμερα, εδώ και ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω, τα έγγραφα τα έχουμε παραδώσει σε αρμόδιο υπάλληλο, όπως είπα και στην Οικονομική Επιτροπή του Γραφείου Δημάρχου, προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία και να την κάνει σύμφωνα με αυτά που του δώσαμε οδηγίες. Δεν είπαμε να μην το κάνουμε. Θέλουμε να το κάνουμε όπως πρέπει, να είναι σωστή η δαπάνη. Γιατί αυτό δεν είναι το σωστό? Γιατί να μην γίνει αυτό? Δηλαδή, λέει η Οικονομική Υπηρεσία, κάνε το έτσι. Δεν είπε να μην το κάνει. Άμα το κάνει, θα γίνει δαπάνη. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, το ΝΑΙΣΚΟ, επειδή είναι κληροδότημα, πρέπει να το γράψουμε. Αναγκαστικά. Το ξέρουμε ότι δεν θα το εκτελέσουμε. Αναγκαστικά θα το εισπράξουμε. Το οικόπεδο, είχαμε μάλιστα και ερώτηση ότι θα το εκτελέσουν μέσα στο έτος. Από τη στιγμή που έχουμε διαβεβαίωση ότι θα το εκτελέσουν, σας ενδεικτικά τα λέω. Και πέρσι μας είχαν πει και φέτος μας το είπαν. Αλλά πρέπει να το εγγράψουμε. Από τη στιγμή που θα το εκτελέσουν, το εγγράφουμε.
Βέβαια, δεν μπορούμε εμείς στο σχέδιο, δεν μπορούμε, δεν το, ναι. Ναι, ναι. Το σχέδιο δεν το κανονίζει. Προχωράμε, κύριε Φουρουδάκη, προχωράμε. Ναι. Προχωράμε. Τα έργα από ιδίου σπόρους δεν είναι 3.270, είναι 2 εκατομμύρια και κάτι. Δεν είναι 3 εκατομμύρια. Τι διατίθεται για... Να σας πω τώρα, μη διακόπτε όμως. Λοιπόν, κύριε Φουρουδάκη, απάντα σε όλα ναι, ναι, ναι. Και μην κάνετε διάλογο. Ναι, ναι. Η ΣΑΤΑ προϋπολογίζεται το 2018 ότι θα είναι 792.000. Σήμερα που μιλάμε και σας έχουμε κατάσταση μέσα στην εισηγητική έκθεση, η ΣΑΤΑ είναι το υπόλοιπο 1.113. Δεν υπολογίζεται, ενώ εισπράχθηκαν γύρω στα 165.000, δεν υπολογίστηκαν, γιατί τότε που πήραμε τον προϋπολογισμό, τότε που φτιάχναμε τον προϋπολογισμό, δεν τα είχαμε εισπράξει. Δεν τα υπολογίσαμε στο χρηματικό υπόλοιπο, για να καταλάβετε ότι δεν προσπαθούμε να κάνουμε πνευματικούς αριθμούς. Ουσιαστικά δεν τα βάλαμε τα 165.000 αυτά, τα εισπράξαμε. Θα εμφανιστούν στο 31 στο χρηματικό υπόλοιπο. Είναι 792.000, από αυτά τα 430 είναι του 2018 και τα 440 κατανέμονται σε σχετικά έργα, σαν συνεχιζόμενα. Ουσιαστικά, από τη ΣΑΤΑ παίρνουμε 680.000 για τον Ιόλα και τα υπόλοιπα μέχρι τα 745, περίπου 65.000, μπαίνουν από ίδιους πόρους και πιο συγκεκριμένα από το τέλος ακίνητης υπηρεσίας, το οποίο το 50% διαθέτει για επενδύσεις. Οι λειτουργικές δαπάνες δεν είναι αναπόσπαστο το κομμάτι του τεχνικού προγράμματος. Οι λειτουργικές δαπάνες είτε αφορά την τεχνική υπηρεσία, είτε αφορά την καθαριότητα, είτε αφορά το πράσινο, είτε αφορά το περιβάλλον, είναι λειτουργικές δαπάνες για όλους. Και έτσι αντιμετωπίζονται από την οικονομική υπηρεσία. Τώρα, όσον αφορά, διαβάσατε κάποια νούμερα για την καθαριότητα, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τα λοιπά. Διαβάσετε όμως τα μισά νούμερα. Εκτός από τον 31 στην καθαριότητα υπάρχει και 21. Εκτός από τον 05.11.02 στο ΦΙΧ υπάρχει 21.19.14. Εκτός από το 0.41 στο ΤΑΠ υπάρχει 21.15. Άμα προσθέσουμε τα νούμερα αυτά, τότε θα κάνουμε συζήτηση αν αυτό που προβλέπουμε είναι σωστό ή όχι. Δεν είπατε ακριβώς, είπατε στο 31 εκατομμύρια, 3.964. Κύριε Τσιαμπά, δεν χαίνει αυτό που κάνεις. Πρόεδρε. Ολοκλήρωση, κύριε Φουρουδάκη. Είπατε, στο 31.11 είναι 3.964. Σήμερα είναι 3.964. Και πώς γίνεται να εισπράξετε 5,5 εκατομμύρια, 5.532 που ήταν το 2000, που είχε προβλεφθεί στα τέλη καθαριότητας του 2017. Δεν είναι 3.964, είναι 3.964 στο 03.11 και 830 στο 21.11. Αυτό το σύνολο μας κάνει γύρω στα 4.830 και δεν έχει γίνει λογιστική τακτοποίηση εξ ολοκλήρου στο Νοέμβριο, ούτε έχει μπει ο Δεκέμβριος. Το τι κάνουμε εδώ ερωτηματικό 31/12, θα το δούμε 31/12. Και σας είχαμε πει ως οικονομική υπηρεσία ότι εμείς προβλέπουμε στην καθαριότητα ένα 3% ότι θα έχουμε απόκληση. Τόσο μικρό. Τα προνοιακά νομίζω απάντησε ο κύριος... Ναι. Για την απόκληση στα έσοδα... απάντησα. Τα χρηματικά υπόλοιπα στο σύνολό τους, δεν θα καθίσω εγώ στο 0119, 0551, 29. Υπάρχουν και άλλοι κωδικοί. Το χρηματικό υπόλοιπο όμως στην πραγματικότητά του ορίζεται 31/12 του 2017. Είπα και στην αρχή ότι εδώ κάνουμε ένα προϋπολογισμό που ουσιαστικά βασίζεται σε στοιχεία 31/7 του 2017, με ό,τι κίνδυνο και να έχει αυτό. Πότε θα γίνει ο σωστός προϋπολογισμός? Θα γίνει 31/12 του 2017, όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία στην πραγματικότητά τους. Και ας ελπίσουμε ότι θα είναι τα στοιχεία τα ίδια, το τόνισα κιόλας, για να γλιτώσουμε να μην κάνουμε και πολλή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ. Τοποθετήσεις, κανένας? Όχι, δεν είναι αυτονόητο.
Ο κύριος Ζορμπάς, λοιπόν. Ο κύριος Γιανακόπουλος. Ο κύριος Κυζιώτης. Ο κύριος Μουστόγιαννη.